Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Αυτός ο πρόεδρος της Γαλλίας ορφανός ήταν μικρός. Δεν μεγάλωσε με μάνα. Του βίζαξε καλά η μαμά. Γεια σου ρε Στέφανε. Τι κάνεις ρε Κώστα. Hellenic Air Force. Ήρθε το Air France. Πέρασε από το FIR Αθηνών. Τον ακολούθησε τα μοιράζ. Το κατέβασαν κάτω στην Αθήνα. Κόκκινο χαλί. Μουστακαλί τσολιά, χειριτούρα. Ψάρουσε μακρόν. Ήρθε η κηθεία από το καπί. Έβαλε την τσάντα παραμάσκαλα. Ωραία. Ήρθαμε. Ήρθε η ανάπτυξη, λέει ο Μακρόν. Ο Τσίπρας, ευχαριστούμε για την υποστήριξη της Γαλλίας. Πάρ' τα τραπεζόμετα, πάρ' το Σουήδης ξενοδοχείο. 200 άτομα επιτελείο από πίσω ο Μακρόν. Λύθηκαν τα προβλήματα της Ελλάδας. 5 εκατομμύρια ευρώ όλη αυτή η μανούρα. Υπερτιμολόγηση εργολαβία. Μίζα 10. 50.000 νοικοκυριά δηλαδή δεν μπορείς να πληρώσεις το ρεύμα, λέει Τσίπρα. Αντί να κάνεις αυτές τις. Άιντε τώρα. Εντάξει, δημόσιες σχέσεις. Τι δημόσιες σχέσεις. Γιατί το κατηγορείς. Το άλλο πάλι. Ποιο τι. Κατέβηκε να πούμε η θεία εκεί πέρα με τον. Η Μπριτζίτ. Μπριτζίτ. 63 χρονών γυναίκα. Πήγε αγάπη στο 38. Άιντε να το κάνεις ανάποδα να πει. Τι 63 είναι εκείνη. Καθηγήτρια ήταν. Ναι, τι. Στο Κραβ Μαγκά. Ή στο Κραβ Μαλά. Τέλος πάντων. Και αυτός 38. Καλά, ρε, είμαι 38 χρόνια σειρά μου. Τώρα ο Μακρόν, σειρά μου, νέο παιδί. Πρώτος πρόεδρος της Γαλλίας. Ομορφόπεδο. Και με βρίσκει 63 χρονών γυναίκα. Έχει η λογική αυτό. Τι λογική έχει, ρε. Θα σου πω. Όχι να μην με. Θα σου πω. Περίμενε να σε πω τώρα. Θα σε πω εγώ. Θα με πεις, περίμενε σε λίγο, τρελάθηκα τώρα. Κατεβαίνει εκεί το κόκκινο χαλί. Παίρνει και η κυρία Προκόπαινα. Του Παυλόπουλου, του Ράμπου η γυναίκα. Παίρνει και το νυχτικό, ήταν φορούσε. Πήρε και μια τσάντα κάτω παραμάσχαλα. Έτσι. Πώς πας 10 παρα 10 στην εκκλησία να πάρεις αντίδρο, κάτι τέτοιο. Τι παίρνει εκεί, τη στην άκρη, τη βάζουν, φάγαν, ήπιανε, πάντα λεφτά. Ήρθε η ανάπτυξη, όπως προωθούν το τρίτο φύλλο. Να μας τρελάνουνε. Έλα εδώ ρε να μάθεις γράμματα. Να με πεις ρε Κώστα τα γράμματά σου. Πες με ρε δάσκαλε Κώστα. Μάθε γράμματα. Έλα, όπως προωθούν το τρίτο φύλλο. Ναι. Για να μειωθεί ο πληθυσμός. Σε καταλαβαίνω εγώ. Δίνουνε το ένασμα, ναι, στις γριές, να, ναι, παίρνουν νέους για να μην κάνουν παιδιά, ναι, πολλά, ναι. Να υπάρχει μείωση του πληθυσμού, όλο κόλπο είναι, δεν το ξέρεις. Το κόλπο όμως ποιο είναι? Ο Χιλιτίδης γελάει. Το κόλπο είναι όλοι να μιμηθούνε, να πηγαίνουν οι γριές στα γυμναστήρια 50, 55, 60 χρονών, να παίρνουν κανένα σαραντάρι να πούμε. Οι πλαστικοί να βγάζουν τρελά λεφτά. Οι πλαστικοί να βγάζουν τρελά λεφτά και να γίνεται μείωση του πληθυσμού. Έχεις μια λογική στην άποψη. Είναι μήνυμα αυτό. Έχεις μια λογική. Δηλαδή γιατί να είναι ένας 63χρονος με μια 35άρα, ναι, και γιατί να είναι μια 63χρονη με ένα 35άρι. Όπως αντίθετο Τραμπ με Μελάνια θα δηλαδή. Θα σου πω εγώ. Ναι. Ποιο είναι πιο φυσιολογικό. Ποιο είναι πιο φυσιολογικό. Θα σου πω ποιο είναι πιο φυσιολογικό. Εγώ θα σου πω. Θα σου πω εγώ. Πες μου και θα σε πω κι εγώ. Θα σου απαντήσω. Ένας 63χρονος μπορεί να επαυτώσει μια 35άρα όπως πρέπει. Όχι. 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 Ο 35άρης μια 60άρα καλοδιατηρημένη μια χαρά την περιποιείται. Του κουνάει του γάλα βέβαια. Πιο πρακτικό είναι, ναι, το Μακρόν με την. Το Μακρόν με το κοντόν. Ναι. Δηλαδή τώρα το ζευγάρι του κανονικού έπρεπε να ήταν η Μελάνια του Τραμπ με τον Μακρόν. Έτσι. Ναι. Και ο Τραμπ να ήταν. Με τη θεία και με τη θεία, ναι, με την Μπρίτζιτ Μακρόν. Ναι. Έβαλε εκεί, λέει, στενά, γόβες, λέει, έκανε του μαλλί περμανάν. Υπάρχει πολύ πολιτισμός, υπάρχουν άνθρωποι με. Τι γίνεται, ρε Γιάννη. Γιάννη, τι γίνεται. Δεν υπάρχει κανόνα σε τίποτα τέτοιο. Τι κανόνα. Μας φέρει κανένα νερό, κορακιάσαμε ζάχαρο, ανεβάσαμε. Άγιε του Λαρίνκι, μστέγουν σε φρεναρίσματα. Δε θέλω να πιω νερό. Σαν παντιλίκια που μπεμβέ κάνουν. Ωχ, μάνα μου. Τι κάνει, Στέφανε. Καλά κάνω, να ταιριάζουμε το μαγαζί, τελειώνουμε, ρε φίλε. Ναι. Βάλουν εκεί. Χατζινάγος που είναι, ο Χατζινάγος που είναι. Σήμερα τον έδωσε ένα ρεπό. Ναι. Τον έδωσε ένα ρεπό, λέω να βγεις με την παρέα σου που θες. Έχει κάτι. Η παρέα του στο Κορδελιό. Ήρθε ο φίλος του δέξιο, θα περάσει από Κορδελιό, διότι κάνει και κινήσεις. Στα West Side να δηλαδή πούμε. Από Καλαμαριά βρήκε Κορδελιό να κάνει. Κοίταξε, όταν τρως κάθε μέρα στακώτες και λίγο φακές. Θα μου πεις ο άλλος μπορεί να είναι στη Βέρεια και άλλοι να είναι στην Καλαμαριά. Εντάξει, τώρα, ναι, αυτός έτσι τη βρίσκει, ρε. Ο άλλος είναι στην Αυστραλία και οι άλλοι. Έχει ένα κολλητάρι του μιλήσαμε, είναι καλά, ανησύχει, του παίρνει τηλέφωνο, με λέει είμαι καλά. Κάζω, λέει κάτι γούστα, ένα φιλαράκι μου που έχω καιρό να δω. Εφόσον σου λέω είσαι καλά, φίλε μου Μπίλι. Πήγε Θάσο. Πήγε Θάσο το σκύλι. Δύο μέρες πήγε, έκανε τα κόρμπα εκεί πέρα με τα ξενοδοχεία. Γέννηση, γάτα. Σήκωση, κάτσε, εσύ βάλε τα ορντεύρε εκεί πέρα, κούνα το μοχίτο. Τι ακόμα έχει κόσμο ακόμα. Αφού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου sold out, ναι, όσα τον Άρη τα διαρκεία. Ο Άρης δεν είναι για να κλείσει φιλικό ακόμα. Κάτσε, πότε θα κλείσει. Ξέρεις τι έπαθε. Ξέρεις πως σου κάνει αυτή τη ζημιά για να φέρει την Μπόκα. Λέει η Μπόκα, μπορεί να έρθει
Αλλά τα λεφτά φτάνουν μόνο για να έρθει. Μόνο για να έρθει. Δεν έχουν λεφτά όταν θα φύγει η Μπόκα Τζούνιος. Θα στείλει ο Σαββίδης τα εισιτήρια. Αυτός ο Σαββίδης, ο καλός ο άνθρωπος, τι θα πρωτοκάνει σε αυτή την πόλη. Αφού... Τώρα λέει βοηθάει τον Ηρακλή. Αφού βοηθάει τους σπάνιους, άμα θέλει να δίνει λεφτά αυτό το παιδί. Ξέρεις ότι μπορεί να πληρώσει ο Σαββίδης 300 χιλιάρικα. Γιατί τι έκανε ο γιος. Για να πάει ο Ηρακλής Β' Εθνική. Έβγαλε καμιά ανακοίνωση θύρα 10 που δεν το θέλει αυτό. Σίγουρα. Θα πληρώσει. Να βγουν 9.55 και ενώ 54.340 να βγουν οι Ηρακλειδείς και να μας πούνε θέλουν να δώσει ο Σαββίδης τα 300 χιλιάρικα. Α, για να σωθούνε. Για να σωθούνε. Για να μείνουν γάμα. Βήτα γιατί πώς. Εξέφρασε το ενδιαφέρον. Ναι. Σου λέει εντάξει τα παιδιά μπορεί να βρει, να είπα τη μαμά μου. Δεν πειράζει. Τα λοιπά παιδιά είναι. Ναι. Μπορεί να κάνουν τίποτα μαγκίτσες εκεί στους. Ναι. Κάτι μεμονωμένους κτλ. Θέλουν να παιδιά παίξουν. Παιδιά, παιδιά είναι. Κρίμα είναι, σου λέει. Κρίμα. Από το να μην υπάρχει καθόλου δεν πρέπει να υπάρχει κάπου και αυτό ο Ηρακλής έτσι κάπου να υπάρχει. Ναι. Του βρούμε ένα δωμάτιο, να του βρούμε δύο τραπέζια, ένα καθιστικό, ένα living room, μια τηλεόραση. Έτσι να περνάει ώρα, μια κουζινούρα να ψήνει ένα φαγάκι. Δεν θέλουμε. Κρίμα είναι. Κρίμα. Δεν είναι κρίμα. Κρίμα, όπως λένε. Νέα παιδιά είναι όπως ο πατέρας ο Φιλέας Πλαχνούς, είναι ένα μικρό γαστοκάκι στο παιδί για συνετιστή. Έτσι και ο πρόεδρος Σαββίδης στον Ηρακλή. Αλλά σε λέει θα το σώσω, παιδί μου είναι. Ναι, αλλά θα έρθει σε κόντρα με τους Παοξίδες. Πώς θα έρθει κόντρα με τους Παοξίδες. Δεν ήρθε εδώ όταν έδωσε ένα χαρτί κοντά για Λάμπρου και Φορείς τώρα θα έρθει. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ηρακλήδης δέχεστε τη βοήθεια του κοντού. 9.55 και ενώ 54.340. Πείτε οι Παοξίδες να βοηθήσει ο κοντός τον Ηρακλή. Ναι, ο Παοξίδης θα πει. Να υπάρχει. Ναι. Να υπάρχει, να λέει αυτός είναι ο Ηρακλής. Να ένας μικρούλης κακομύρης, να του δίνει το μεροκάματο. Πάνε εδώ, πάνε εκεί, δώσ' μου. Γι' αυτό ακριβώς ναι. Το θέλω να τον βοηθήσουν. Για να του λες όπως λες και εσύ, μικρούλη κακομύρη του λένε οι Παοξίδες. Ναι. Ενώ οι Ηρακλειδείς θα πούνε, δεν θέλω φανερά, δεν γουστάρω, δεν θέλω να τον βλέπω τον Παοκ. Αλλά που πίσω θα λένε να την πίσω πόρτα, φέρτα. Ναι. Φέρτα. Ναι. Αλλά όχι στη δημοσιότητα. Ο Αντωνέλης και ο άλλος ο Φραγκούλης, πώς το λένε, ο Φραγκόπουλος. Ποιος είναι ο Αντωνέλης, ρε. Ο Γιαχόπουλος, πώς το λένε αυτόν τον. Δεν το ξέρω. Που θέλουν να τον πάνε τον Ηρακλή, να τον κάνουν Ηρακλή Αμπελοκήπων. Α, αυτούς λες. Τι θέλουν οι Ηρακλήδες, να γίνουν Ηρακλή Αμπελοκήπων ή να παίξουν βίντεο δική με βοήθεια του Σαββίδη. Αυτό... Εδώ είναι τα ερωτήματα. Η ίδια περίπτωση με τον κύριο Γαγιούλη, είναι αυτό που μου λες. Τρίτον. Οι Αριανοί γιατί τέτοια συμπάθεια στον Ηρακλή, είναι στα καλά του και θέλουν φίδι στον κόρφο του. Ξεχνάνε το 2005 τα κολάρα του Κασιαμπή. Τα ταγάρια οι Αριανοί. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.40. Δεν έχει σχέση το κουλάρι του Κατσαμπή με τον Άρη τώρα αυτό. Πώς. Δεν έχει σχέση. Εντάξει, τώρα μην νομίζει ότι έγινε καμιά μεγάλη ιστορία με τον Ηρακλή. Τι μπόρεσε να σε κάνει ο Ηρακλής τότε. Το 5 με τα κουλάρα του Κατσαμπή. Τίποτα. Μια τρίχα δεν με πείραξε ο Ηρακλής καταρχήν. Με τον Ηρακλή εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ ο αντίπαλός μου αυτή τη στιγμή και χρόνια τώρα είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι το σουφλί. Το σουφλί μπορεί να λες εσύ αγωνιστικά, έτσι. Εγώ λέω ότι είναι ο ΠΑΟΚ σαν οπαδικά, σαν τέτοιο, σαν καθένα, σαν φίλο. Εγώ ρε φίλε, όταν πάω να πειράξω, να σου πω κάτι. Είναι όταν πάω να πειράξω κάποιον στον δρόμο, θα πειράξω εσένα που σε ξέρω, που κάνουμε πλάκα. Δεν πάω να πειράξω έναν άγνωστο τώρα, έτσι. Εγώ σαν έτσι το θεωρώ, ο αντίπαλο μου είναι ο ΠΑΟΚ. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Φαλακρέ, τώρα που άρεσε ανακοίνωση το φιλικό με Μπόκα, πε μα πότε θα κατέβει. Λέει γύμνο στο λευκό πύργο, όπω έλεγε. Αλλιώ θα έλα χαριλάω με ρόμπα ξεκούμποντι. Θα τον φέρω εγώ με ρόμπα αν το είπε αυτό. Παιδιά, θα κάνουμε έρανο να μαζέψουμε λεφτά. Να πληρώσουμε την Μπόκα Τζούνιος. Ανακοινώθηκε αυτό. Ε? Ανακοινώθηκε σίγουρα. Ο Μακρόν δεν συγχαίρεται να φυλάει γυναίκα με μασέλα. Στέφανε, πιανού παιδούδι είσαι. Εγώ είμαι από το Κιούπιουλι. Κιούπιουλι. Προμηθέας λέει. Κιούπιουλι είναι το τέτοιο. Η πρώτη. Η πρώτη σερών. Κιούπιουλι. Κιούπιουλι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη σερών του Καραμαλή του χωριού. Ποιο Καραμαλή. Του Καραμαλίδη, από την πρώτη είναι, ρε, όλοι οι Καραμαλίδη στο σώμα. Του Ντεμέκ Εθνάρχη. Όλοι Ντεμέκ, μικρή, μεγάλο, ο άλλο με την κυρία Καραμαλίνενα, πώ τη λένε εκεί την. Νατάσα. Ναι. Πάντα, γιατί όλοι από την πρώτη είναι. Πέθανε η Μπέμπα Μπλάντς. Ωραία γυναίκα, φίλε. Το 64 βρέθηκε πρώτη στο πάλκο, ερμηνεύοντα το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Καλωσόρισε, βρε Γιώργη. Πανέμορφη γυναίκα, Μπέμπα Μπλάντς. Καλωσόρισε, βρε Γιώργη. Πόσο χρονών πέθανε, 73. 73. Μικρή για γυναίκα. Μικρή, ναι. Αυτές και οι αδερφές Μπρόγκερ τότε ήταν τα πρώτα νούμερα, τα πρώτα δυνατά χαρτιά. Καλωσόρισε, βρε Γιώργη. Ναι. Βουτσά έτρωγε καλά, πε. Αδερφές Μπρόγκερ και Μπρόγκερ. Βουτσά έτρωγε καλά και έφευγε. Άφηνε δύο σπίτια, άφηνε χρήματα και έβγαινε. Γι' αυτό καθόταν δεξιά στο πούλμαν. Άιντα, τι ο Κα, πάρτε τι να πάρτε και μην ζαλίζει το κεφάλι. Άκουε αισιοδοξία. Δεξιά στο πούλμαν. Άκουσε αισιοδοξία ο Βουτσά. Ναι. Λέω, όταν μεγαλώσει ο γιο μου και γίνει μεγάλο, λέει, δεν θα το επιτρέψω να γίνει ηθοποιό. Αχά. Βάζω κάτω τα νούμερα, εγώ και βλέπω. Ο Βουτσά είναι 86 χρονών και ο γιο του είναι ένα. Ωραία. Μέχρι να αποφασίσει να γίνει. Ποιο είναι 84. Βουτσά. 86 είναι. Κώστας θα ξέρει αυτά με τους ειδοποιούς. Το 31 γεννημένος είναι. Δεν είναι ο Βουτσάς. Ληξίαρχος έπρεπε να γίνει. Ληξίαρχος. Το 31 γεννημένος είναι. Ναι. Ο Βουτσάς. Και... Λοιπόν. Για πες. Ο Βουτσάς λοιπόν, όταν γίνει ο γιος του 20 χρονών για να γίνει ηθοποιός, πρέπει να είναι 86, 96,
106 γύρω από 104 χρονών. Στα 103 ο Βουτσάς λοιπόν λέει θα απαγορέψει το γιο του να γίνει ηθοποιός. Όταν μεγαλώσει ο γιος μου θα απαγορέψει. Δεν σκέφτεται καθόλου το κακό. Δεν νιώθει ρε φίλε. Νομίζω ότι έχει το DNA του Στέλιου Πατακού αυτός. Δεν ξέρω τι νομίζει. Πάουν έτσι. Δεν νιώθει. 31 Δεκεμβρίου. Το 31. Ναι. 32. Κέρδιζε χρονιά. Ναι. Κέρδιζε χρονιά. Έχανε χρονιά. Κατάλαβες. Έχανε χρονιά. Ναι. Πας ναι. Πρώτη δημοτικού 6 χρονών, δεν πας 7. Ναι, αλλά αν πεθάνει όμως ο... Του Κιδιόχαρτου, εντάξει. Του Κιδιόχαρτου θα λέει... Άκου, άκου, έτσι. Μπέμπα Μπλάνς. Μπέμπα Μπλάνς. Για να ακούσουμε. Πού βρισκόσουν, άπρε Γιώργη, πού βρισκόσουν, και στα στεγιά τα δικά μας πεθαίνωσουμε. Ναι, πολύ πάνω, ναι. Όχι, σαν είναι, σαν. Με σιγή και σε κατάπτυ και χαμόσουμα. Πού βρισκόσουν, άντρε Γιώργη, πού βρισκόσουν. Σάββατο τι θα κάνεις. Δεν τελεάζομαι να μπω στην παρέα σας με τίποτα. Έλα. Ναι, σα. Για πες. Δεν δελεάζουμε να μπω στην παρέα σας Σάββατο, διότι αν έρθω εκεί θα φύγουμε Τρίτη και έχουμε δουλειές να κάνουμε. Εκεί στη Ξάνθη. Εκεί πρέπει να πάω στο χωριό εγώ τώρα. Πρέπει να πάω στο χωριό, έχω να μεταφέρω πράγματα. Έχω δουλειά να κάνω. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Καλή εκδρομή όμως, άμα πας με τον γιατρό και με το Μαλάτο, θα πάρεις το Μαλάτο. Πες χαρθεί, αλλά επειδή θα βάλουμε ρεφένε. Έλα τώρα, εντάξει. Να μην έρθει. Αεράτο είναι ο Γιάννη. Πόσα... Αν πας με τον γιατρό. Πόσα διόδια έχει μέχρι εκεί. Έλα, μωρέ, πόσο είναι. Ένα τώρα έβαλαν εκεί πριν τέτοιο. Καβάλα δύο έχει. Ή τρία είναι. Μέχρι Καβάλα έχει δύο. Άλλο ένα μέχρι τη Ξάνθη, νομίζω. Θα έχει άλλο ένα μέχρι τη Ξάνθη. Νομίζω πρέπει να έχει. Γιατί δεν ξέρω αν το βάλαμε μετά την. Πριν στην Κομωτινή Αλεξανδρούπολη, πριν δεν θυμάμαι. Δεν το έχω περάσει. 7-8 χρόνια έχω να περάσω μετά τη Ξάνθη. Εγώ που πήγα. Από πού πήρα το φέρι μπότ, το φέρι μπότ από πού το πήρα, ρε, κάτσε να δεις. Κεραμωτή. Αεροδρόμιο Καβάλας, Κεραμωτή. Κεραμωτή το πήρες. Κεραμωτή. Δεν πληρώσα τρίτο διόδιο. Άρα δεν πρέπει να έχεις. Θα έχει σίγουρα, θα έχει. Δεν λες, ναι. Μετά τη Ξάνθη μπορεί να έχει, ρε φίλε. Που δύο διόδια έχει ο γιατρός. Ναι. Έλα, νάτος. Ναι, δεν έχει Ξάνθη διόδια. Φίλε, να πας, είναι, εγώ πιστεύω με τον γιατρό θα περάσει πολύ καλά, η καλή δρομή. Παλαδόφατσο ο γιατρός, ιντριγκάρι, μέσω Ξανθιώτης έκανε εικονέα αυτό σίγουρα. Αυτός με τα τηλέφωνα και τα κομπιούτερ έκανε εικονέα τώρα γιατρός. Θα πρέπει να φέρεις το άμκα σου. Το άμκα, να βάλεις εισιτήριο. Γιατί ρε να βάλω το άμκα μου, γιατί πρέπει να βάλουμε το εισιτήριο. Λέω εγώ δημοσιογραφική ταυτότητα δεν έχω. Δεν έχεις. Θα πάω εκεί με το άμκα. Πού να το βρω το άμκα μου, λέω. Το έχεις Κώστα το άμκα στο βιβλιάριο. Βγάλ το λέω εκεί πέρα. Βγάλε, δεν θα παίρνω, ναι. Το ακουβαλάω το βιβλιάριο. Μπαμ, μπαμ, μπήκε στο άμκα.gr ο γιατρός. Άμκα.gr. Ναι, Κώστα το είναι. Στο ετοίμασα. Το άμκα σου είναι 17, τόσο 17. Είσαι έτοιμος, θα δεις το άμκα της γκάρα. Εγώ πιστεύω τέτοια νηφίτσα και παραδόματσα και τέτοια κουφαλίτσα που είσαι, θα κάθεσαι μαζί με τον Πανόπουλο στη σουίτα. Θα σε τσιμπήσει. Βρε, θα κάνεσαι με τον Πανόπουλο στη Σουήτα να δεις τώρα. Αυτά που έχω πει για την Ξάνθη. Τι έχεις πει, ρε, ότι είναι άσχημη πόλη, δεν είπες τίποτα για την ομάδα. Εντάξει, ναι, όχι, δεν είπα. Ποδοσφαιρικά δεν είπες τίποτα για την ομάδα. Απλά είπες ότι είναι ξενέρωτη πόλη, εντάξει. Δεν μπορείς, σε πιάνει πλήξη να ζεις εκεί πέρα. Πανόπουλο, τον τελευταίο καιρό έχω υπερβολικό άγχος. Τι να κάνω για να το πολεμήσω. 8-15. Δύο είναι. Τρία. Αθλητισμός. Ένα. Δεύτερον. Πες το, μην τρέπεσαι. Σεξ. Ωραία. Και αν δεν μπορεί να κάνει σεξ γιατί. Αυτό ήταν το τρίτο. Αυνανισμό. Μπράβο. Τρία πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα. Αυνανισμό, σεξ ή γυμναστική. Και κοίταξε, υπάρχει ένα τρόπο που λίγοι το έχουν να μην έχει καθόλου άγχος, δεν έχει πολλά λεφτά. Εκεί λύνονται όλα. Λάθος κάνεις. Δεν. Υγεία τώρα εντάξει. Άστο, μην το. Πρώτα τα λεφτά και φεύγει το άγχος γιατί θα έχει και υγεία να έχει πολλά λεφτά. Μπορεί να του λύσει το πρόβλημα. Δεν έχεις. Πώς δεν έχεις, έχεις. Δεν έχει και αυτοί που μας ακούν τώρα και έχουν και πολλά λεφτά, ένα πρόβλημα το έχουν πάει. Όλοι έχουν ένα πρόβλημα. Γιατί να έχει. Γιατί όμως να έχει. Δεν έχει σημασία. Και δεν έχει άγχος. Γιατί έχει άγχος. Όποιος δεν έχει πρόβλημα. Εγώ τι κατάλαβα σε αυτή τη ζωή. Θα σου πω εγώ τι κατάλαβα. Να με πεις να μου το εξηγήσεις. Πέρασαν τα 2/3 τη ζωή μου. Ωραία. Αυτός που δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Ψάχνει να βρει να έχει. Αυτό το πήγε ένα σοφός, ε. Έχω πρόβλημα, λέει που δεν έχω πρόβλημα. Υπόθηκε αυτό στην ιστορία. Όχι. Εγώ κατάλαβα ότι αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουμε την ασχοληθούν. Δημιουργούν, ανακαλύπτουν.
και κατά κάποιο τρόπο εφευρίσκουν πρόβλημα για να έχουν να ασχοληθούν. Αυτό που είπα. Γι' αυτό στη Σουηδία ψοφάνε εκεί πέρα και αυτοκτονούν. Μελαχρούν, φεύγουν από τις ταράτσες, μπαλκόνια, τι γίνεται. Φταίει, λέει ο καιρός. Ε. Σαν χλαμάρες. Ε. Δηλαδή πάνω στις βόρειες χώρες φταίει ο καιρός. Ε. Δεν έχει ήλιο, λέει, δεν έχει αυτό και τα έχει λύσει το πρόβλημα. Αλλά έχει πρόβλημα. Έχω 10.000 ευρώ και με νοιάζει, δεν έχει λύσει νηφιά. Του μήνα να παίρνω. Άσε ρε Κώστα τώρα. Πάνε, πέφτουν κάτω από τα Volvo, τα φορτηγά να τους πατάνε. Θα σου πω εγώ τι πρόβλημα έχει. Για πες. Έχει πολλά λεφτά ένας άντρας. Ωραία. Και έχει μια γκόμενα ωραία. Μέχρι εδώ καλά τα λες. Λογικό. Πάει το βράδυ να κοιμηθεί στο σπίτι. Mm. Λέει από μέσα του. Αυτή τώρα γιατί έρχεται μαζί μου. Λέει. Ψάχνει. Ξέρει όμως. Ναι. Γιατί έρχεται. Έχει πρόβλημα γιατί τον θέλει γκόμενα. Ναι. Αν δεν τον θέλει γκόμενα, έχει πρόβλημα γιατί δεν τον θέλει γιατί γκόμενα. Δεν το θέλει. Ναι. Ναι. Εφόσον τον θέλει γκόμενα, ψάχνει να βρει. Γιατί να με θέλει. Έχω χρήματα. Έχω θέση, μήπως θέλει. Άρα δεν είμαι όμορφος. Ψάχνει να βρει, ναι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ναι. Καταλάβει. Τώρα, άμα δεν είχα λεφτά, θα με αγαπούσε το ίδιο. Θα με αγαπούσε το ίδιο. Oh. Δημιουργεί από μόνο του, να πούμε, ένα πρόβλημα. Άντε πάλι 6,5 ώρα πήγε, δεν θα κοιμηθεί αυτό. Ναι. Πάλι έτσι το μαξιλάρι του βούρισα καλέ. Ναι. Τι έχεις βρει αν τα θέλει, άσε με τώρα. Έχει πολλά λεφτά, τι να τα κάνει, θέλω να τα επενδύσω. Πού να τα επενδύσω. Βρίσκει πρόβλημα. Του βρίσκει. Δεν έχω, ναι. Άμα τα βάλω και θα πετύχει, όμως που δεν τα βάλα. Ναι. Σου σκέφτεται και αυτό. Ναι. Δεν είμαστε χώρα. Αυτός γιατί θέλει να με κάνει παρέα, θέλει να με φάει λεφτά. Λες. Με κάνει τον φίλο, είναι πραγματικός φίλος. Ναι. Αρχίζει τον μπέρδεμα. Ψάχνει τώρα. Ναι. Και πάει στον ψυχολόγο, πάει, ναι, στον ψοφτό, γιατί του κάνει συνεδρία κτλ. Ναι. Άρα το ότι έχει λεφτά, μα να πει ότι ο άλλος έχει λεφτά. Α, σου πω εγώ, φίλος, λεφτά. Έχει. Κάνει παιδιά. Αξιοσέβαστον, πως είναι αξιοσέβαστον. Ωραία. Χωρίζει με τη γυναίκα του. Ωραία μέχρι εδώ. Μπλέκει ο γιος με τα ναρκωτικά. Αμα. Ράκος, τι έπαθες, του λέω. Άμα. Έμπλεξε, λέει, ο μικρός, λέει, με τα ναρκωτικά. Σκότωμα. Γιατί έμπλεξε ο μικρός με τα ναρκωτικά. Ποιο είναι το όλο. Μέχρι 14 χρονών, ναι, ο μικρός ήταν. Στην πούδρα μαζί μου τον είχαν. Και πώς. Στα 16 έμπλεξε τα λοιπά. Πάει να ξεμπλέξει. Μπέρδεμα. Πού να ξεμπλέξει. Έχει λεφτά. Κατάλαβες, χέσε τα λεφτά. Είναι. Δηλαδή, άσε, άμα πιάσει το δηλητήριο. Τελείωσε. Ψάχνετε να βρει. Όχι πρόβλημα, βέβαια. Σε λέει τώρα, εγώ τα επένδυσα τα λεφτά. Ναι. Θα πιάσουν τα λεφτά. Τι θα γίνει. Ρισκάρω. Άντε, φοβάμαι να ρισκάρω. Ναι. Μήπως έκανα λαγκαμία που δεν έχουν. Οπότε αυτό που λένε αυτοί που δεν έχουν λεφτά. Ότι αυτός που έχει λεφτά, γιατί να έχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα γενικότερα. Γενικά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, που δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Για να βρούμε κανένα θέμα εδώ. Ο Ηρακλής Λοκόκκινος δεν πέθανε. Ναι. Κάτι ξέρει αυτός τώρα. Έχει πισινή, θα δεις, θα τους κάσει αυτός τώρα. Είναι. Δεν έχει. Εάν θέλει ο κύριος Κόκκινος να πάει να βρει το γιο του Σαββίδη, ναι, να το κεράσει κανένα πιτόγυρο, να παρακαλέσει να πει. Γιουργάκι, να σου πω. Γιώργο, εγώ θέλω. Θες να μ' ακούθεις. Εγώ είμαι εδώ. Θες να μ' ακούθεις. Λοιπόν, είναι μηνύσιμο αυτό, παλικάρι μου. Μιλήχια φωνή και μηνύσεις. Κλάμα. Σχολιάστε εθνική μπάσκετ κάμερες χθες αποδυτήρια. Θα σε πούμε, ναι. Ποιος θέλει, ποιος μιλήχια κλάμα. Και μιλήχια φωνή και μηνύσεις. Κώστα, όταν ο Κόκκινος λέει ότι καλά κάνουν και χαίρονται για την κατάδεια του Ηρακλή, τι κάνει. Γλύφει τους φανατισμένους οπαδούς των άλλων ομάδων. Να το ρωτήσετε, φίλε. Να το ρωτήσετε. Και τι είναι το Γρηγοράκι, είναι ωραίο. Τι μας είπε, λέει, ο πρώην Ηρακλειδέας και Νίνα Όξ. Ότι ο θρύλος θα χάσει την Ξάνθη, ο θρύλος θα περάσει αέρα πατέρα. Ο ΠΑΟΚ όμως θα κάνει την 21η ήττα στη Ριζούπολη. Μέχρι τώρα το κοντέρ γράφει 20 στα 37 μάτς. Έχει κακή παράδοση. Έχει κακή παράδοση. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ αέρα από εκεί. Δεν τη μετράω. Δεν γλιτώνει. Θα περάσει αέρα ο ΠΑΟΚ από εκεί πέρα. Ρε φίλε, καθόμουν και σκεφτόμουν, Κώστα, τώρα που μιλήσαμε για μπάλα. Ένα σύστημα στο ΠΑΟΚ που μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα και θέλω να μην το. Που μπορούσε, δηλαδή, ειλικρινά που σου σκέφτηκα εγώ, ότι μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά θα σου πω πώς. Με έναν ακόμη γρήγορο στόπερ. Πήρε τον Ζαμπράνο. Έναν ακόμα εκτός από αυτόν. Δύο. Δηλαδή, αν υπήρχε, υπάρχουν ελεύθερες μεταγραφές. Υπάρχουν. Λοιπόν, αν βρεις ένα γρήγορο στόπερ ακόμα ελεύθερο, ένα γρήγορο, έτσι. Να έχει ταχύτητα κρέσπο, λίγο παραπάνω από το κρέσπο ακόμα. Δεν έχει ταχύτητα. Δεν έχει και πολύ γρήγορο. Ναι, τόσο ταχύτητα θέλω. Δεν μπορώ να σου πω, ναι, τσίμηρο ταχύτητα ή μάτους τώρα. Εμένα αλλού το πρόβλημα του πάω. Πες μου, ναι, θα σου στο πω. Φορ. Ναι, στο φορ. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Θέλω να με πεις αν ισχύει αυτό που σκέφτηκα. Ναι. Να παίξει τριάδα στα στόπερ. Ναι, με ποιον. Με κρέσπο, ναι, Σαμπράνο, ναι, και το καινούριο γρήγορο στόπερ που υποτίθεται θα είχαμε. Ναι. Ωραία. Ναι. Αριστερά. Κουτσός αριστερά. Ναι, όλη την πλευρά όμως ήθελε εκεί. Κουτσός, δεν παίζει. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει. Λέοβας δεν μπορεί, ούτε ο. Εκεί θέλω ο Λέβεχ. Περίμενε τώρα, ναι, να σε πω εκεί, αυτό ήθελα να καταλήξω. Αριστερά βάζει το μάτος, όλη την πλευρά. Ναι, δεν γίνεται. Κουλοπόδι. Περίμενε. Κουλός. Περίμενε να σου εξηγήσω. Άσε το μάτος. Ξεκινάμε, πετά μπροστά από την τριάδα, δύο χαφ. Ξέρω, θα με πει. Θα βάζει το Βιερίνια δεξιά. Ναι, δύο χαφ. Ο οποίο θα είναι ο Μαωρίτσιο και ο Τσίμιροτ. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Πάμε τρεις μπροστά από τα δύο μυντικά χαβ. Δηλαδή όλη την πλευρά ο Μάτος, κέντρο να είναι ο Ελκαντούρη και δεξιά. 5-2-3 δηλαδή. 3-2-3-2. Τόσο γίνεται. 3-2-3-2 όπως το λέω.
3-2. Κέντρο ο Καντουρί, δεξιά ο Βιερίνια. Στη σέντρο όλοι αυτοί, απλωμένοι. Και μπροστά Πρίγιοβιτς με Μακ. Πίσω από τον Πρίγιοβιτς ο Μακ. Σκέψου το λίγο, ναι. Πολύ επανάσταση. Επανάσταση, αλλά ναι. Πώς πες το ρε παιδί μου, αυτό ναι. Ρε παιδί μου. Τέτοια πάω. Όλες οι ομάδες έτσι κερδίζουν πρωτάθλημα. Κουλός είναι αριστερό πάω. Αλλά υποτίθεται με ένα γρήγορο ακόμη center back που θα εντάξει. Φέρναμε. Ναι, τρία χαρτιά υποτίθεται πρέπει να πληρώσει εκεί για να έχει ένα γρήγορο back. Αυτό που λέω, έχω κολλήσει με ένα μίλφ. Πες μου τι να κάνω. Το αυτονόητο. Ξέρει ο Κέρνα παγωτό. Δοβόνη. Ξέρει ο Στέφανος. Θα αγαπά συνέχεια την κυρία. Ναι. Να αγαπιέστε καλά εκεί, όμορφα. Ξέρει ο Στέφανος. Ναι, βέβαια. Καθηγητή. Προφεσέρ. Προφεσέρ και κομπρεσέρ. Αυτό είναι. Ατού τα λέρ και ατού τα λέτρι. Οργοτική ΕΠΕ. Τι άλλα θεματάκια έχουμε. Τι άλλα θέλεις, να ο ΠΑΟΚ είπαμε τώρα αν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα έτσι. Τι θα γίνει, με τον Μπίσισβαρ γιατί δεν τον θέλω τον Μπίσισβαρ. Κοίταξε. Γιατί τον δίνουν στην Τουρκία. Ο Μπίσισβαρ δεν ξέρω αν θα φύγει στην Τουρκία. Πάνε πιο πολύ να απορροφήσουν Λέοβατς και πώς το λένε, Τζίμι Ροτ. Προς Τουρκία. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τον Μπίσισβαρ μπορεί να τον δώσουν τον Γενάρη. Επίσης Γενάρη ακούγεται πάρα πολύ στο παρασκήνιο ότι ο ΠΑΟΚ θα χτυπήσει τον Μπέρκ. Ήδη ο Μπέρκ. Λες. Ναι, ήδη ο Μπέρκ έχει δηλώσει δυσαρέσκεια εκεί που είναι. Καλά, έχει προβλήματα σίγουρο. Προσαρμογής, έχει θέματα. Είναι δύσκολος να πούμε. Τι θα γίνει όμως άμα το φέρεις μετά. Ναι. Δηλαδή έκανε 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο το χρόνο. Με το Πρίγιοβιτς δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο μαζί. Πρίγιοβιτς. Πώς θα γίνει. Ο Πρίγιοβιτς, το λέω πάλι. Ο Πρίγιοβιτς είναι σε πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Πεσμένος πάρα πολύ. Λες να μην ανέβει. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλο σεντερφόρ και έχει το κουλούρι προβληματίζει εμένα. Ναι. Αλλά προβληματίζει και πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ. Βλέποντας την κατάσταση να είναι έτσι. Ωραία. Το πιο πιθανό είναι ο Πρίγιοβιτς να πάρει τα πάνω του. Ναι. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει, να είναι δηλαδή ο Κλάους του 2019. Ναι, αλλά και παραμένοντας Κλάους ο Πρίγιοβιτς, είναι δύο ισχυροί χαρακτήρες Μπέρκ και Πρίγιοβιτς. Ποιος θα παίζει τον πρώτο βιολί, θα υπάρχουν φαγωμάρες στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω. Ήδη ακούγεται ότι ο Σαββίδης είναι τρελαμένος και δεν έχει πρόβλημα να φέρει τον Γενάρη τον Μπέρκ. Όπως δεν νιώθει και ο Μαρινάκης να φέρει τον Μυραλάκη. Καλά, αυτός στα 33 βέβαια. Δεν το νιώθει ο Μαρινάκης, έχει λεφτά, τελείωσε τώρα. Κάνα 70 όλη την υπόθεση έσβησε όλη τη χρονιά. Γιατί μην ξεχνάς τώρα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, Πρίγιοβιτς ισχυρός χαρακτήρας. Μπέρκ ισχυρός. Ναι. Μάτος πολύ ισχυρός χαρακτήρας. Ναι. Μαωρίτσιο Καντουρί δεν το συζητάμε. Αυτοί παίζανε, θα δουν σαν φίρμες εκεί πέρα. Θα δούμε. Βιερίνια. Θα και δούμε. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Ο Γιάννης λέει διάλειμμα. Διάλειμμα. Ό,τι πει. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Το Μετρόπολης 95,5 σε περιμένει στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και Λέξπο. Από τις 9 ως 17 Σεπτεμβρίου, έλα στο booth του Μετρόπολης 95,5 στη Διεθνή Έκθεση, γνώρισε από κοντά τους παραγωγούς, συμπλήρωσε την ειδική φόρμα που θα βρεις και μπες σε καθημερινές κληρώσεις για να κερδίσεις πλούσια δώρα. Κάθε μέρα στις 11:15 στην εκπομπή Πλάκα Τέλος θα ανακοινώνεται το όνομα ενός τυχερού, ο οποίος θα πρέπει να καλέσει μέσα σε 30 λεπτά στο 2310-90-90-90 και να κερδίσει ένα από τα tablets και smartphones συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Έλα στο περίπτερο του Μετρόπολης 95,5 στη Διεθνή Έκθεση. Στη επόμενη Λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. We'll be right back.
Το σπουδαίο φιλικό του Άρη με την Boca Juniors θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της 5ης σήμερα. Η ομάδα της Αργεντινής έδωσε θετική απάντηση στους κίτρινους και έτσι στις 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ένα μέτρο στο Κλειάδη Βικελίδης. Καλά, μην είστε τόσο σίγουροι. Μην είστε τόσο σίγουροι. Επιφυλάσσουμε, παιδιά, εγώ επιφυλάσσουμε. Η αποστολή των Αργεντίνων θα πετάξει από Buenos Aires για Ιταλία και από εκεί από Ρώμη για Ελλάδα. Από τις 25 του μήνα θα είναι στη χώρα μας η σπουδαία ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Είναι δεδομένο ότι ο παδί του Άρη θα γεμίσει το γήπεδο, καλά, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα πληρώσουν εισιτήρια. Εγώ είναι δεδομένο ότι θα πάω, εντάξει, το χρέος μου θα το κάνω. Λοιπόν, ο Άρης αναμένεται να επισημοποιήσει την Παρασκευή τη διεξαγωγή του αγώνα. Ναι. Που σημαίνει, Βλαχοαριανέ, πώς λες το μήνυμα, ότι δεν έχει επισημοποιηθεί το παιχνίδι ακόμα εντάξει, τον Άρη. Τώρα αυτό είναι στα τέτοια ρε παιδί μου, ψάχνουν. Άκου εδώ, Αριανέ. Το market pool. Πάει να πει ότι, ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πληρώσει ο Άρης. Ναι. Οπότε για να επισημοποιηθεί ναι. το φιλικό θα πρέπει ο Άρης να πληρώσει. Και επειδή ο Άρης είναι παταχτσής, ναι. είστε παταχτσίδες, χρωστάτε ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει και ό,τι μουγκρίζει και ό,τι κλάνει και ό,τι κατουράει. Λοιπόν, δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν εσύ που έστειλες το μήνυμα Βλαχοαριανέ, περίμενε πρώτα να επισημοποιηθεί το φιλικό παιχνίδι και μετά στείλε. Ναι. Ο Άρης λοιπόν αναμένεται να επισημοποιήσει την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες είχαν ξαναδώσει φιλικό μπροστά σε 23.000 οπαδούς. Ο Άρης ιτήθηκε 1-0. Είχε αγωνιστεί ο Ρικέλμε. Λοιπόν. Άρα, ο Ρικέλμε, παιχτούρα. Και λέει το ρεπορτάζ εδώ: ο Άρης προσπαθεί να φέρει ξανά την Boca Juniors στην Ελλάδα. Προσπαθεί, Προπαθεί. Βρε, ό,τι μπορεί να γίνει, θα γίνει. Εντάξει ναι. τώρα, αλλά το Άρης, θέμα λοιπόν, είναι τι θα γίνει. Ο Άρης μετά. Λοιπόν προπαθεί. Ναι. Εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης για το Άρης Boca. Πρες Άρης. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα. Τώρα αυτό ναι. γίνεται το κόλπο επειδή δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία ή δεν έχει ο κύριος Γαρυπίδης ο Γερμάξη και Λούις αρκετό καλά τι κάνει μη δεν το πανάει μετά. Αυτό θέλω να σου πω. Πρες Άρης. Τι πρες Άρης. Για διάβαζε. Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης απομένει για να οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή της φιλικής αραβέσης των κοινών. Λοιπόν. Η επίσημη. Λοιπόν στην Αλκμίνης αφήνουν να εννοηθεί ότι έχουν όλα διατευτηθεί. Ναι καλά. Και πως σήμερα θα προχωρήσουν στην επισημοποίηση του με ανακοίνωση στο επίσημο site του συλλόγου. Εντάξει, αν δεν εκδοθούν εισιτήρια, ναι. δεν πιστεύω τίποτα είστε, έτσι που είστε σίγουροι, ρε παιδιά, είστε σίγουροι. Ο Τσαλτίδης το έδωσε σίγουρο, αλλά δεν είναι σίγουρο. Εγώ φίλε δεν εμπιστεύω γιατί υπάρχει Γαρυπίδης από πίσω. Γιατί ρε, μην, γιατί το φίλο μου το κάνεις έτσι. Γιατί το φίλο σου είναι και αυτό. Γιατί φίλο σου είναι. Γιατί το τον απαντάει τόσο καιρό. Γιατί ρε φίλε το φίλο. Έλα ρε φίλε τώρα, όλα πλήρωτα, όλα φρύ, όλα ό,τι να είναι τώρα. Γιατί εξηγέσαι έτσι. Εξηγέμαι ρε φίλε όπως εξηγήθηκε και αυτός. Εντάξει ρε φίλε, πώς θα γίνει. Τι θα πει μια ομάδα β' εθνική, Άρης μόνο με τη φανέλα έπρεπε να ανεβεί. Ούτε τα σπόρια ρε. Θοδωρέ μου. Τι ούτε τα σπόρια. Ούτε τα σπόρια να πληρώσουμε. Έλα εντάξει. Ούτε τα λειτουργικά έξοδα. Πώς θα ανεβεί αυτή η ομάδα για. Αφού. BG Μάρης μόνο. Ήταν αδικία γιατί. Ήταν αδικία αφού. Ήταν αδικία γιατί. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, έκανε και τη μανούρα με εκείνο τον Γεριανό Λετωνό όπως ήταν εκεί από τη Λίμνο. Μην ζητάς και 8-10 χαρτιά. Ας να 2-2,5 εκατομμύρια άρπαξε τα και σήκω φύγε. Θα την πάρει την ομάδα. Πόσα θέλεις δηλαδή. Μην με στεναχωράζει, Θοδωρέ μου. Οχ, τα μηνύματα έχασα πάλι. Άιντε πάλι. 20 μηνύματα είχα μετά. Τζάμπα πλήρωσε ο άνθρωπος τώρα 50 λεπτά το μήνυμα. Οχ, πάντα Γιάννη, βοήθα το. Γιάννη, βοήθα. Δεν σε βοηθάει ο Γιάννης. Οχ, πάμε παιδιά τα μηνύματα. Ναι, με ξέρει, ναι, άμα είναι κανένα porn tube hoop loop. Του γλουκ, 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 γλουκ. Πίτσι είμαι, ασε κι ο Σαλίμα, ασε κι ο Μεσί, δεν μείνει. Πόσε έδινε ο Τουρκαλά να πάρει τη μήνυ, πόσα λεφτά. Πόσα λεφτά σε έδινε. Κάνα 500 μέτρη. Ο του Τουρκαλά του Ισταμπολίτη το γιοφτέ. Τι πω, παιδιά, μη στέλνετε άλλα μηνύματα, τα έχω χάσει εδώ πέρα. Η χολήπτη δεν υπάρχει δεύτερο από πίσω γιατί. Έχουν υποχρεώσει, έχουν υποχρεώσει. Έχασα τα μηνύματα, δεν μπορώ να τα βρω. Αν τα βρω ποτέ, θα σα πω να τα ξαναστείλετε. Αυτό που του δαμπάζει τον Ραπτόπουλο, παιδιά, ψάχνει πάλι την πεντέτη του Ιωτίου θα βρει. Παιδιά, αυτή η μουσική είναι από τον Γιάννη Διέτη, γιατί του πινελικό του Φαλακρό το ρίχνει. Μόνο εγώ έχω σβήσει του Φαλακρού το μικρόφωνο, τον έχει ρίξει πινελίκι και ακούγονται οι ροκές. Γι' αυτό ακούγονται οι ροκές. Επειδή τα χώνει τώρα. Άμα ξανακουστούν τώρα οι ροκές είναι γιατί θα κουπανά το Ραπτόπουλο στην Κασίδα. Τα τσου.
Λοιπόν, μην ξαναστέλνετε μηνύματα. Μην ξαναστέλνετε. Ναι, δεν μπορώ να τα βρω. Στέλνετε λοιπόν, στο Facebook. Παρακατώ, δεν είπα, ούτε Facebook. Ούτε Facebook. Τίποτα. Αλλά τι ο Χάι έγινε όλα. Άσε με καημένο. Δεν είναι Facebook. Τα Facebook και τα Facebook. Από ιστορική απόφαση FIFA λέει. Επανάληψη αγώνα και ισό. Καλά, εντάξει, υπάρχουν τρίχε. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, εδώ είμαι. Παρόν. Η ψυχολογία των Παοξίδων είναι ότι χάρηκαν. Βρε άχρηστε. Ότι έπεσε ο Ηρακλής. Κάνεις 30 χρόνια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι, φίλε μου. Άχρηστε άνθρωποι, ξεφτυλισμένε. Ναι. Δεν έχεις μάθει ακόμα να ανοίγεις τα μηνύματα. Μου το έχουν αλλάξει το σχέδιο και δεν με ενημερώσαν. Δεν έχει χαλάσει το κομπιούτερ, το κεφάλι σου έχει χαλάσει. Αφού έχεις δεύτερο ηχολήπτη. Άχρηστε. Άχρηστε. Έφυγε ο ηχολήπτης. Άμα είναι καμιά τσόντα τη βγάζεις όμως. Ούστε από εδώ δεν τρέπεσαι. Ας έρθω να πατήσω κανένα κουμπί. Φαλακοκόρακα. Πολλά λεφτά παίρνετε. Oh, πολλά λεφτά παίρνετε οι χολύπτες. Σηκώνει το αυτό, α πατήσει και ένα κουμπί ο Καριόλης, ο χολύπτης ο δεύτερος. Πάτα ένα έντερ, τα παίρνει τα λεφτά. Ναι. Πληρώνει ο Παυλή του ανδρών. Έχουν εκεί πληρώνει πιο πολλά από τους παραγωγούς παίρνουν. Να πατήσει και ένα κουμπί και αυτοί. Τσεπονίδιος, Καρτουρίδης. Ναι. Πες τώρα για την ψυχολογία των Παοξίδων. Ψυχολογία των Παοξίδων. Είναι στα ψηλά. Έχουν δημιουργηθεί θέματα και οι Παοξίδες χάρηκαν που έπεσε ο Ηρακλής. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Οι Αργιανοί δείχνουν περισσότερο συμπόνια, αν και το 2005 του έλκυψε Στιαπού ο Ηρακλής. Σιγά τη Στιαπού. Στιαπού. Του έπαιξε Στιαπού ο Ηρακλής. Τρίτον. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι. Είναι υποκριτικό ότι ο Σαββίδης βγάζει, κάνει τον καλό, ενώ ψήφισε ο ΠΑΟΚ εναντίον του Ηρακλή. Έρχεται ο Σαββίδης τώρα και το παίζει. Θέλω να βοηθήσει τον Ηρακλή. Καλύτερα να κάτσει τα αυγά του και να μην βοηθήσει κανέναν Ηρακλή, λέω εγώ. Εγώ αν ήμουν Ηρακλήδας, δεν θα ακούσετε να με βοηθήσει. Το ρόλο του παίζει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης λοιπόν θέλει να κάνει τον καλό. Και να φέρνει τον Ηρακλή εδώ 300 χιλιάδες και να γελάει ο κόσμος. Δεν κάνει το καλό, φίλε. Θέλει να ρίξει τόσο αφεντικό στην πόλη. Αυτό δείχνει. Όχι. Εάν μπορούν οι Ηρακλήδες είναι τόσο άχρηστοι. Τι είναι. Εάν οι Ηρακλήδες είναι τόσο άχρηστοι. Ναι. Και δεν μπορούν να συμμαζέψουν έτσι να κάνουν μια κίνηση τον Ηρακλή έστω και στη Γάμα και στην Α1. Έστω να ξεκινήσουν και θέλουν βοήθεια από το Σαββίδι. Είναι άχρηστη. Ποιο ρε με τα 30 παπάκια στην Αριστοτέλους. Δεν ξέρω 30 παπάκια. Σε παρακαλώ. Γιατί 30 παπάκια. 30 παπάκια δεν μετρούσαμε στη διαδήλωση. Και τι 30 παπάκια. Είναι απενεργοποιημένος ο λαός του Ηρακλή. Ο πολύς λαός του Ηρακλή. Κάτσε τώρα, κάτι κύριε Καγιούλη, κάτι Ολλανδοί, κάτι τέτοιο εκεί κάνει την διοίκηση. Πού είναι αυτή τώρα. Ολλανδός τώρα, άσε τώρα. Πού είναι εκείνος το παλικάρι που έπαιρνε, εκείνος ο φίλος μας ο τέτοιος. Ο Μάνος, ο Ηρακλειδέας, εκείνος ο Μάνος. Πού είναι αυτοί, λέγανε θα κάνουν μια ιστορία να πούμε. Λοιπόν, κάτι κάνουν διοικητικά συμβούλια και τέτοια. Τα βρήκα τα μηνύματα. Τα βρήκε. Ναι, αν τη διάβαζε τώρα. 9.55 και ενώ μήνυμα. Ξαναστείλει τώρα. Στο 54. Αχ, διάβασε και τον μπάσκετ. Τι θέλουν αυτοί. Ραπτό που λέω, έχω φάει κόλλημα με μια ψυχολόγο 20 χρόνια μεγαλύτερη μου. Τι λες, λέει. Κοίταξε, οι ψυχολόγοι είναι πιο τρελοί από τους ασθενείς. Είναι βλαμμένοι κανονικοί. Ναι. Οι ψυχολόγοι είναι βλαμμένοι. Κανένας ψυχολόγος δεν μπορεί να σου δώσει λύση. Σίγουρα. Για μένα. Είναι άχρηστα λεφτά που πετάτε και τα δίνετε στους ψυχολόγους. Πεταμένα. Για μένα. Ναι. Για μένα, πεταμένα. Ναι. Εγώ λέω. Για σένα, κυρία. Για μένα, ναι. Το πρόβλημά σου μόνο εσύ μπορείς να το λύσεις. Φυσικά. Μόνο εσύ μπορείς να το λύσεις. Και φυσικά. Ένας καλός σου φίλος. Ναι. Ή μια καλή παρέα. Παιδιά, διακρίνουμε, ξεχωρίζουμε το ψυχίατρο από τον ψυχολόγο, έτσι. Τι το. Ψυχίατρος με ψυχολόγο, έχει τεράστια διαφορά. Άστε το παραμύθι. Κάτι τέτοια που πάνε και βγαίνουν και σε μιλάνε, άλλο. Οπότε με ψυχολόγο, με Φρόιντ και με αυτά και ιστορίες, 20 χρόνια μεγαλύτερη, δεν ξέρω, κάνει ό,τι θέλει. Ψυχίατρος είναι, πάει στο νοσοκομείο, σε βρίσκει λολό, σε κουμπώνει να πούμε όλη τη μέρα κάτι κάποια, κάτι λεξουτανίλ, κάτι τέτοια, είσαι βαλσαμωμένος και τελείωσε. Ραπ πέρσι σου έγραψε ότι ο ΠΑΟΚ τον Αύγουστο πάντα είναι πρωταθλητής. Τον Οκτώβριο πάντα είναι 10 βαθμούς πίσω και ψάχνει το τσουλού. Το Δεκέμβριο πάντα μένει 15 με 20 βαθμούς πίσω και θα βρίζει θρύλο και Πειραιά, το ίδιο θα γίνει και φέτος ώσπου να εφορμανιστεί ο ΠΑΟΚ. Ο θρύλος θα κουνήσει μαντίλι. Μπα θα το παίξουν μέχρι το Πάσχα 5-6 βαθμούς θα έχουν εκεί πέρα, θα είναι όλη διαφορά. Εγώ λέω, όλοι μαζί θα είναι. Εγώ λέω. Λέγε. Ότι 4 αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, μαθηματικά ο Ολυμπιακός δεν θα είναι πρωταθλητής, ούτε αν είναι ο ΠΑΟΚ επάνω, ούτε ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής. Λέω λοιπόν ότι 3 αγωνιστικές πριν το τέλος δεν θα έχουμε μαθηματικά τον πρωταθλητή Ελλάδος. Δηλαδή θα έχει πολύ ψωμί φέτος. Έτσι νομίζω εγώ. Και θα είναι όλοι μαζί, εγώ πιστεύω. Έτσι νομίζω εγώ. Και ο ΑΕΚ από κοντά, το Παναθηναϊκό, εντάξει. Η ΑΕΚ θα μας πρίξουν τα σηκώτια με τον. Τίγρη και τις Γετησίες, τι. Ο Άχιρε. Ποιο, την Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά. Έλα, εάν τυχωθεί η ΑΕΚ, προσέξτε. Ναι. Εάν τυχωθεί η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό φέτος και δεν τυχωθεί ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τυχωθεί πιο πολύ η ΑΕΚ, είναι να αυτοκτονείτε. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία μετά για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Είστε λουζεράκια, είστε χωριατάκια. Είστε για να χαίρεστε όταν ο Ηρακλής πέφτει και διαλύεται και ο Άρης και χάνει από τη Σπάρτη. Μέχρι εκεί είστε. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι. Μέχρι φέτος... εκεί είστε. Εκεί είναι, εγώ αλλά. Εγώ φέτος περιμένω τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Αφού δεν το πήρε πέρσι. Ναι. Αν δεν πάρετε το πρωτάθλημα και χαίρεστε
που ο Φουκαράς ο Ηρακλής ο ανύπαρκτος θα παίξει με την, με την, με την Τζέσικα Πολύγρης, να πούμε, και την Τρίγλια Μουδανιά. Και την Τρίγλια μου... Ο. Ο Μιλαράς. Μιλαράκι. Ποιο Μιλαράκι. 33 λέει το χειμώνα. 33. Πόσο. Μικρός είναι. 30 είναι. Ναι, μικρός είναι ο Μιλαράς. Ποιο μικρός είναι. Αλήθεια είναι ο Μιλαράς, ναι. Θα τον φέρει ο Χοντρός. Ο Μιλαράς είναι μικρός. Είπε ο Χοντρός. Ναι, συγγνώμη. Έχει δίκιο Γιάννης. Ευχαριστώ που με διορθώνει. Ο Χοντρός θα τον φέρει το Γενάρη. Έχει. Είναι πολύ μικρός, φίλε, ο Μιλαράς. Είναι ψοφάει το... να γυρίσει ο Μιραλάς. Είναι το 87 γεννηθείς, αν δεν κάνω λάθος. 87 είναι ρε Γιάννη, 87 στα 30. Ναι, θυμάμαι τα παλιά, ναι, κάτι transfer market, δεν είπα παλιά. Ναι. Και με παρεξένευσε. Θα το φέρει, είναι πολύ καλά. Τι μανία είναι αυτή να προσθέτει όλους χρόνια, λέει 29 ετών είναι ο Μιραλάς. Ναι, ναι, σωστά. Καλά, είναι και το μήνυμα του λέει. Και το μήνυμα μας λέει, μας διορθώνει. Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει, δεν ανοίξαμε κανένα κομπιούτερ να δούμε και ο Γιάννης μας το είπε, γιατί και ο καλός μας Γιάννης μέσα μας διορθώνει, διότι τους δαπάνησε ο Παλακός, έκαψε και τα μηνύματα. Πάντα υπάρχει ένα για τα F, τα βρήκε, εντάξει. Για αυτά έχω εδώ, ναι, βέβαια. Τι... Ναι. Σπουδέσει στα ΙΕΚ χουρμούζει ο Ραπτόπουλο. Σιγά κι άλλη μη πνίγει το νεράκι. Στα ΙΕΚ χουρμούζει. Τώρα ο Κοντός για να μην έρθει, ο Χατζινάκο, παίζει ότι είναι με γκόμενα. Περνάει καλά, ρε φίλε, μακάρι να περνάει. Γιατί ρε φίλε, άστο να περάσει και να πούμε, να γουστάρει. Ναι. Ε τι. Ναι, ναι. Άστο να κάνει και να μα πει τα δικά του μετά. Θα έχει ιστορίε να μα πει. Από τη νύχτα τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αν περάσει αυτό, πηγαίνει και από Εύωσο μεριά, κουκλουτζά. Λες και αυτό να είναι κανένα ψυχολογικό να το θέλουν οι γκόμενες επειδή είναι, ας πούμε, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου 40 κλειδιών. Γιατί όχι. Και... Είναι, ένα προσόν κι αυτό. Πλέον αυτό είναι και προσόν. Εγώ το δώσω λύση. Δεν δώσ' του. Θα τον πω να εμφανίζεται και να λέει ότι είναι υπάλληλο στα Today Licious. Ότι φτιάχνει αυτό το καλό, μου αρέσει. Αλλά πρέπει να κρύψει την BMW. Γιατί πάρω εγώ να του δώσω το Κόρσα. Θα δώσω το Κόρσα. Θα έχουμε BMW, Κόρσα και Κόρσα. Θα δώσω το Κόρσα εγώ να με δώσει το BMW. Εσύ σε πάει το BMW. Γιατί γουστάρεις και τα BMW. Είσαι και πασίγνωστος. Έτσι. Γουστάρω. Γουστάρεις και μπεμβεδάκι, είσαι και πασίγνωστος. Γουστάρω τα κουπέ. Όχι... Γιατί κουπέ, 3-20 είναι αυτό. 3-20 κουπέ. Κουπεδάκι, δίπουρο, δίπουρο. Πάρω 3-20 όπως έκανε ο Βουτσάς με τον, πώς το λένε τον άλλον. Πώς το λένε. Το Ράμογλου. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Πάμε, ναι. Και εγώ θα λέω και εγώ μπεμβέ, πάμε μια βόλτα. Πάμε. Πάμε μια βόλτα. Πάρ' τον γιατρό πάντω να μέχρι τη Ξάνθη, να δεις του Καρσελά. Ποιος? Ναι. Τον γιατρό. Όχι, με τον γιατρό πώς θα πάω με αυτό το πούντο 200 χιλιόμετρα και 200-400 χιλιόμετρα. Πάρ' την μπεμβέ του Κατζινάκου, δώσ' τον, από τώρα ξεκινά το πείραμα με τον Τιελίσιος. Θα του δώσουμε το πούντο του γιατρού 19 χρόνων τον Κατζινάκο. Θα εμφανιστεί ο Κατζινάκο ότι δεν είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, αλλά είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, φτιάνουν τους καφέδες στον Τιελίσιος και παίρνει 22 ευρώ μεροκάμα. Θα του δώσει 2-3 μπλουζάκια από security παλιά που έχω αμένει φορά. Είναι και κοντός, θα δούμε πόσες γκόμενες θα βγάλει. Εκεί και ελεύθερος. Είναι καλός. Κουφάλα, είναι καλός. Εκεί θα φάσκε την πόλα μου. Γιατί όταν εμφανίστηκε, λέει, είμαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, είμαι ιδιοκτήτης μεγάλου σπουδών. Τραβάς και τα κλειδιά από το immobilizer την πεμβέ στην μπαρ, να πούμε. Ε? Θα τον κάνω τέτοια πλάκα. Θα του κάνεις, κουφάλα, τέτοιο πράγμα. Ε, πα, τι πα, θέλει πα, ο γιατρός, μωρέ. Τι θέλει. Λοιπόν, γιατρός, περίμενε. Τι λέει. Το τρίτο διόδιο είναι στον Ιάσμο. Τα ψάξε όλα. Ναι, εγώ θα τρίτο... πληρώσω το τρίτο παράβολο. Κώστα. Ξέρεις με το μαλάτο να παίρναμε μαζί μας. Να πληρώσω τις μουσθένεις. Τις μουσθένεις. Εσύ Κώστα θα πληρώσεις τα λαγκαδίκια και ο γιατρός τον Ιάσμο. Εγώ βάζω τους καφέδες στο διάλειμμα. Να πάρουμε κανένα λουκάνικο να κεράσω. Μη λουκάνικο γιατί έχουμε κακό παρελθόν. Είναι ο μαλάτος φιχτούρα, να ξέρεις. Σοβαρά. Βέβαια. Μπαρμπαγιάννη είσαι σφιχτός. Ναι. Πάμε να φάμε, του λέω πέρσι ένα πατσά. Άμα κεράσεις, μου λέει. Λέω θα κεράσω. Εντάξει, εγώ το ξέρω για να πούμε Βιβέρ και Ρεφενέ και Άπλας να πούμε έτσι. Δεν ξέρω, εκεί που θέλει να τα δώσει. Α, εντάξει τότε. Εκεί ναι. Που θέλει να τα δώσει γιατί είναι αρχοντάνθρωπος. Αρχοντάνθρωπος είναι. Αρχοντάνθρωπος είναι. Είναι σιδερωμένο τσάκα παντελόνι, λουστρίνει, αλυσίδα. Λουστρίνει παπούτσι με ταξωτή κάλτσα, μπρουτ κολόνια να πούμε. Αλυσίδα καρτιά τώρα 18 καρδένα. Ναι, ναι, ναι. Κάτι καδένες από μηχανάκια. 3-18 BMW. Ναι, ναι, καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση. Ναι. Άρα γιατρέ πρέπει να πάρεις BMW με λίγα λόγια. Βασίλη μου! Ο γιατρός. Ναι, ναι. Γιατρός. Ο Κέιλορ Νάβας πρέπει να πάρει μια BMW τώρα. Τέχει και γιατί. Ο Κέιλορ πρέπει να πάρει ένα μάξι με πετρέλαιο. Ναι. 90 αλογάκια. Σε καλή κατάσταση. Σάνθη πάει Καβάλα, πάει Κομωτινή, πάει Αλεξανδρούπολη, πάει. Ναι. Να πηγαίνει με μια γκαζιά, να πούμε, ο άνθρωπος. Μια γκαζιά δρόμος έλεγα παλιά ότι ήταν, ας πούμε. Λέω ότι είναι παλιά, λέω από ναι. Εντάξει. Μπερδεύομαι, ναι. Μια γκαζιά δρόμος είναι. Μια δρόμος είναι, ναι. Μπερδεύομαι. Για να τέλειωσα το δικό μου πετρελαιάκι, βολίδα πάσα. 90 λογάκια. Ού, σφαίρα. Βέβαια. Εκενεργητική ασφάλεια, τίποτα. Προσπεράσει και τα λοιπά. Τίποτα, τίποτα. Ναι, τίποτα. Ναι.
Τίποτα. Γεμίζω ένα ρεζερβουάρ 50 ευρώ πετρέλαιο και βγάζω 700 χιλιόμετρα, φίλε. Λέμε, γιατί χαρήκαν οι Παοξίδες. Είπαμε. Αν θέλουν βοήθεια οι Ηρακλήδες από τον ΠΑΟΚ, ναι. Αν η δήλωση που έχει κάνει ο Σαββίδης και την έχει περάσει στα μίντια, ναι. Είναι υποκριτική. Είναι υποκριτική. Και αν οι Παοξίδες γουστάρουν ο πρόεδρός τους να βοηθήσει τον Ηρακλή να υπάρχει. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Βλαχοαριανοί. Οι οποίοι ακόμα δεν κλείσανε επίσημα το παιχνίδι με την Boca Juniors, αύριο λέει θα το κάνουν. Το έχουν κλεισμένο. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Λένε θα δούμε. Όμως. Λένε όμως. Λένε αφού. Είναι. Είναι όμως. Οι Αριανοί φιλέσφλαχνοι έχοντας και ίδιοι πρόβλημα. Οι Αριανοί αν ήταν έξυπνοι θα χαιρόταν που ο Ηρακλής είναι στα Τάρταρα. Εντάξει τώρα γίνονται μπουκαμπές τώρα... και να είχαμε να λέγαμε Κώστα. Γιατί τώρα με τον Ηρακλή στα Τάρταρα. Τον Αγροτικό Αστέρα στα Τάρταρα. Ναι. Τον Άρη ερωτηματικό. Ποιος είναι η αντιπολίτευση του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη? Ουδής. Είναι. Καλαμαριά. Μόνο από όλων Καλαμαριά. Εντάξει, έτσι άμα το πάρω κι εγώ, δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχεις δίκιο. Σαν Αριανός που είσαι. Σαν Αριανός που είμαι, άμα το πάρω έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, τι να κάνω. Το παραδέχεσαι δηλαδή. Τι να παραδεχτώ. Ότι η Καλαμαριά δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά δεν έχω εγώ δύναμη για να σταθώ στον ΠΑΟΚ να το κάνω έστω και καζούρα αυτή τη στιγμή. Καζούρα, άμα τον έφτιαχνα, θα ήμουν κάποιος. Στην κεντρική Μακεδονία. Πες μου. Δεν υπάρχει ομάδα. Και μέσα και η Θεσσαλονίκη πριν από τον ΠΑΟΚ στην Α' Εθνική. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κακό αυτό. Και για τον ΠΑΟΚ είναι κακό. Δεν για τον ΠΑΟΚ γιατί είναι κακό. Και για τον ΠΑΟΚ είναι κακό. Γιατί γιατί βλαχοπαοξίδες χαίρονται με αυτό. Και, γιατί υπάρχουν γιατί. Και παοξίδες οι οποίοι έχουν τον πήγη ψηλά. Το πήγη ψηλά, αλλά. Αλλά διακρίνω. Ναι. Διακρίνω. Τι διακρίνεις εσύ. Όσοι παοξίδες έχουν τον πήγη ψηλά. Όσοι παοξίδες βάζουν τον πήγη ψηλά. Πόσο ψηλά. Βλέπει Καμόρα, βλέπει φίλους οι οποίοι παίρνουν εκπομπές κτλ. Είναι μισητή. Ναι. Είναι μισητή. Ναι. Είναι μισητή. Ναι. Στην πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ, της διοίκησης κτλ. Γιατί αυτό. Ήδη σήμερα ο κακό Ντιγκμπόγκο. Τι θέλει να δει. Ο Ντιγκμπόγκο, ο χοντρός που έρχεται εδώ πέρα. Ο Παναγιωτάκης. Λοιπόν, ο Παναγιωτάκης. Είπε μια αλήθεια. Τι είπε. Πάει πάω, λέει, μπλόκαρε το Facebook του Διαμαντή. Γιατί ο Διαμαντής κάνει, λέει, αντιπολίτευση. Σούπα, ρε. Κουλιανός το ήξερε, δεν το είπε. Α, τι να κάνει καργάρα, Κουλ. Έκανε καργάρα, Κουλ. Το ήξερα, λέει, εγώ και τα λοιπά. Ναι, λέω, ο τρολός με την αλήθεια. Ναι, αλλά μούγκα. Πρέπει να φέρουμε τον Παναγιωτάκη να του δώσουμε μια εκπομπή, να πει καμία αλήθεια. Αρχίζει να γίνεται εδώ πέρα, αρχίζει να πέφτουν κτίρια, μικρόφωνα, τέτοια από εδώ, από εκεί. Με ποιον θα μπορούσε να κάνει ο Κικόμπο. Είχε χιλιτίδη να κάνουμε ένα γκάλοπ. Με ποιον παραγωγό του Μετρόπολης δίθυμο θα μπορούσε ο Κικόμπο, ο Κικόμπο να κάνει εκπομπή. Δεν ξέρω, δύσκολα με βάζει. Έχω απάντηση. Τώρα μην με την πεις τώρα αυτήν, τώρα δεν θέλω τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Μην το πεις. Μη. Με ποιον ο Κικόμπο θα μπορούσε να κάνει εκπληκτική εκπομπή σε ακροματικό. Εγώ θα σε πω. Θα σε πω, ρε φίλε. Θα το πω εγώ. Πες εσύ, εγώ θα σε πω την άλλη εκδοχή. Ο κυλιτής με λέει, μην το λες. Θα σε βαρέσω. Ας πει ο κόσμος. Να βγάλω την ουρά μου απ' έξω. Ποιος παραγωγός του Αθλητικού Μετρόπολης θα μπορούσε να κάνει με τον Κικόμπο επιτυχή εκπομπή, επιτυχημένη εκπομπή. 9.55 με μεγάλη χρωματικότητα. Εγώ θα σε πω δύο που θα πλακώνουν όλη τη μέρα και δύο με τον Κικό. Όχι. Δεν σου το λέω όμως. Δεν λέω για να μην γίνω κακός, γιατί θα πει για ποιο λόγο λες για μένα. Ότι εγώ είμαι Ζαβός, ας πούμε, και θα κάνω με τον Κικόμπο εκπομπή. Μπορεί να πείτε Ραπτόπουλος Κικόμπο. Εσύ λες, θα βγάλω άκρη με τον Κικόμπο. 100%. Μόνο εγώ μπορώ να βγάλω άκρη με τον Κικόμπο. Εγώ μπορώ να βγάλω άκρη. Εσύ και εγώ κανένα άλλο εδώ πέρα. Πρωτού πάμε σε κάτι παραπέρα, ένας φίλος που είχε πει για την Εθνική Ελλάδος που είπε κάποιο σχολιασμό. Ποιο θα σχολιάσει. Τον μπάσκετ έχει πέρασε η Εθνική, ρε φίλε, γι' αυτό τώρα σου λέω. Όχι, αυτό το ερείπιο το Μίσα. Λοιπόν, αυτός ο Μίσας, όντως Κώστα μου, είναι σαν δημόσιο υπάλληλο 13 χρονών. Γιατί τον πήρε, ρε. Που δίνει οδηγίες τάβλη πώς θα κάνει το εξάπρωτο στο καφενείο. Για τέτοια μούτρα. Δηλαδή τώρα δεν είναι προπονητή. Παίξαμε μόνοι του οι παίχτες, περάσανε. Αλλά όλο το κόλπο ήταν, εγώ πιστεύω, δεν μπορεί η Εθνική Ελλάδος τώρα με ο παίχτης ο καθένας να έχει από δύο δαχτυλίδια πανευρωπαϊκά. Να παίζουν έτσι μπάσκετ. Πρέπει να παίχτε και το κόλπο, να χάσουν κατά σειρά, για να βρουν στο δρόμο τους, να προκριθούν δηλαδή και να βρουν στο δρόμο τους τη Λιθουανία και μετά μία εκ των Γερμανία, Ιταλία. Ούτως ώστε να αποφύγουν την Ισπανία στο δρόμο τους. Δηλαδή τώρα για να πάνε πιο δηλαδή. Τακτική, ναι. Δεν μπορεί να αναστηθήκαν στο τελευταίο μάτς δηλαδή και πουλούν. Ήταν καλή ομάδα, δεν ήταν τη ΟΚΑ. Γι' αυτό έτσι πρέπει να παίχτε και το όλο σκηνικό για μένα. Συνεχίζουμε. Πάει Κώστα, τον μπάσκετ. Θα σε πάω στην παλιά πόλη. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Είναι γιορτή Κώστα εκεί πέρα, θα σε πάω στο σαλ. Δεν θέλω! Δεν θέλω. Τι θες βρε Κώστα εκεί πέρα που θα πας? Δεν θέλω να πάω στην Ξάνθη. Θα πας στην Ξάνθη βρε αγόρι μου, θα πας στο γήπεδο. Θα πας. Κατευθείαν 5 λεπτά πριν αρχίσει το μάτι. Καντίνα, θα φας λουκάνικο εκεί πέρα. Απά! Πήγε, δεν θα φας λουκάνικο. Ρε εσύ, έχει ωραία δέσματα η Ξάνθη. Γατρό θα σε γυρίσει ρε. Ρε είναι καλό αυτά ρε. Δεν μ' αρέσει. Ρε στις πόλεις που πάει, ξέρει αυτό. Διαλέγει Ξάνθη, έχει ζήσει σου. Όμορ τον κρύο με πάει στην Ξάνθη. Ποιο κρύο ρε Κώστα.
Α, τι? Διάλειμμα δεν έχει μία ώρα. Δεν μην κάνεις διάλειμμα. Αφού δεν πληρώνω, δεν θα κάνεις διάλειμμα κι εσύ. Ε, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Αφού δεν έχει διάλειμμα, δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Μια μισή θα κάνουμε. Μια μισή, γουστάρι θα κάνουμε. Τρεις να κάνουμε, ό,τι ώρα θες. Ό,τι θες. Ό,τι πει ο παραγωγός. Πώς τα χώνει εδώ πέρα. Στείλε τον κόσμο να, να πάρει τηλέφωνο μας. Όποιος θέλει να βαρέσει τηλέφωνο, και όχι όποιος θέλει, θα βαρέσετε τώρα γιατί το απαιτώ εδώ πέρα. 2-31-0-90-90-90. Έτσι. Πείτε τον προβληματισμό σας, πείτε για καμιά μιλφάρα. Άμα έχετε πρόβλημα. Όχι, ρε. Πείτε για τον Πρίγιοβιτς, πείτε για τον ΠΑΟΚ. Πείτε για τα ΙΕΚ Χορμούζη. Ναι. Σήμερα έπαιξε και χθες πολύ ο Ηρακλής. Τι έπαιξε ο Ηρακλής. Και ήταν και πολύ τα ρεπορτάζ. Μόνο στα ραδιόφωνα πέσει. Υποκριτικά. Υποκριτικά. Έπαιξε και στο τηλεάστη, έπαιξε στην Ετρία, έπαιξε πολύ, πολύ υποκρισία. Κάποιοι κάνουν τους στεναχωρεμένους και τα λοιπά. Δεν μ' αρέσουν εμένα. Ποιος ήταν ο αντιπρόσωπος του Ηρακλή που τον πήρε στεναχωρεμένος? Ποιος είναι αυτή τη στιγμή η ηγεσία του Ηρακλή? Όχι, όχι, όχι. Τα μίντια. Τα μίντια. Τα οποία παοκοκρατούνται. Ναι. Βγάλανε μια ψεύτικη λύπη, ρε παιδί μου. Αχα. Βγάλανε μια ψεύτικη λύπη για τον Ηρακλή. Ελιπόντουσαν. Ναι. Ελιπούντο αφού. Ναι. Εντάξει. Εκείνοι που πραγματικά λυπήθηκαν ήταν οι οπαδοί της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Εντάξει, γιατί ρε. Μου είπανε ναι. Πόσο συμπαθητικός ήταν αυτός ο Ηρακλής ναι. που ερχόταν στην Αθήνα έπαιξε μεγάλη μπάλα, είχανε 2-0. Ερχόταν στην Αθήνα έπαιζε μεγάλη μπάλα, έφερνε 0-0. Έχανε 1-0, έχανε 3-2. Ναι. Δεν ενοχλούσε κανέναν αυτός ο Ηρακλής. Πρωταθλήματα δεν χτύπησε από κανέναν, κύπελα δεν χτύπησε από κανέναν. Και οι μόνοι οι οποίοι έχουν κακότητα με τον Ηρακλή είναι οι παοξίδες. Ναι. Χαιρετίσματα στον Κωστή Στεφανάκο από την κυβέρνηση. Κυβερνητικό μήνυμα. Καλημέρα στον πρώτο κύριο, στον πρώτο φίλο που παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα, φίλε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Πάμε στους υπόλοιπους. Έχω δύο προβλήματα. Έχει δύο προβλήματα. Εδώ είμαστε για να σταλίσουμε. Χωρίς 30 ευρώ κιόλα. Λέγε, τι. Πάμε. Το πρώτο είναι ότι είμαι Πασόκ και το δεύτερο είναι ότι είμαι Ηρακλής. Λοιπόν, γίνεται αυτό. Είσαι Πασόκ. Τι σε τραβάει από το κόμμα, η φόβη είναι άσχημη. Να πεις ότι όχι, όχι αυτούς τους πασοξίδες. Αυτοί είναι ξεγραμμένοι, ρε παιδί μου, έχουν γίνει κάτι δημοκρατική συμπαράταξη, κάτι ό,τι. Παλιό Πασόκ τώρα, λε. Σιμίτη Μεριά Παλιό Παπανδρέου. Πασόκ, ούτε καν Σιμίτη, Ανδρέα Παπανδρέου. Πω, 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 αρχαίος. Πόσο ετών είσαι? 30. Πρόλαβε. Λίγο. Δεν πρόλαβε τίποτα. Λίγο, εντάξει. Πολύ λίγο. Ούτε στο βιζίτι της μαμάς. Εντάξει, τι πρόλαβε. Στα Χέρφιλ τα τελειώματα. Δεν πρόλαβε τίποτα. Λέγε, παρακάτω. Δεν πρόλαβα τίποτα. Προλαβαίνω να το λύσω. Το δεύτερο είναι ότι είμαι Ηρακλής. Τα χαΐρια του Ηρακλή τα ζήσαμε. Ναι. Δύο φορές και το 11 και τώρα. Ναι. Το τρίτο πρόβλημα είναι, ρε παιδί μου, ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Δηλαδή. Εγώ να σου φέρω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Εάν κάποια φορά έχεις μία γκόμενα. Ναι. Και σε έφτιανε η γκόμενα και ξαφνικά την έβλεπες με έναν άλλον. Ναι. Εκείνη τη στιγμή προσπαθούσες να είσαι καλύτερος από τον άλλον. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ξαφνικά έρχεται ο Σαββίδης. Τι είναι απαραίτητο να σε φτύσει η γκόμενα για να πάει με κάποιον άλλον. Δηλαδή τώρα. Μπορεί να οι συνθήκες να είναι τέτοιες. Ναι. Ωραία. Ξαφνικά έρχεται ο Σαββίδης και σου λέει ότι θα σε σώσει. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, δεν πάει να είσαι στα τάρταρα. Λες ότι από αυτόν εγώ δεν πρόκειται να σωθώ. Ναι. Πού θες να καταλήξεις με την κόμενα τώρα? Τι ιδέα. Με την κόμενα δεν κατέληξε, φίλε. Πού θέλω να καταλήξω, ρε παιδί μου, ότι μακριά από εμάς θα τη βρούμε την άκρη μόνοι μας. Δεν πάμε να είμαστε αλφα τοπικό όπου θες να είμαστε. Ναι. Θα τη βρούμε την άκρη μόνοι. Το πιστεύω αυτό για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής λύνει μόνος του τα προβλήματα. Θα τα λύσουμε. Καλύτερα τα λύνει μόνος του. Και θα τα λύσουμε. Η Ηρακλήδης όμως, όχι οι Χαϊντεμέκ που θέλουν να φάνε ότι απέμεινε. Αυτό θέλω να σου πω. Να βγουν και οι Ηρακλήδης 50-60 ετών, αν υπάρχουν και ζουν και ακούν, να μας πούν αυτοί οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι. Ναι. Αν θα ήθελαν τη βοήθεια του κυρίου Σαββίδη, ας πούμε. Θα μας πούν οι γνήσιοι Ηρακλήδης. Οι παλαιοί. Ο 70-60 ετών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κανείς δεν τη θέλει. Μάλιστα. Κανείς. Ναι, αυτό το ξέρω που γνήσιοι Ηρακλήδης ότι κανείς δεν τα θέλει. Ωραία, ρε φίλε. Κάτι άλλο έχεις να μας πεις να σε βοηθήσουμε? Κάτι άλλο όχι. Όχι, δηλαδή σε καλυμμένο σε καλύψαμε. Όταν καλυμμένο. Σου τρώει γεια σου, φίλε μου. Από την οικογένεια μεταμάξει κάποιον ναι. και έρχεται μετά στο δικαστήριο και σου δίνει λεφτά να αποσύρεις ναι. και εσύ τα παίρνεις. Για την ομάδα σου δηλαδή πώς. Άρα ο πόνος και η θλίψη υπάρχει και τιμή και σε αυτό. Υπάρχει και, για τη θλίψη και για τον πόνο μία τιμή. Υπάρχει μία τιμή. Όπως ναι. αυτός του Τζάμπο, εγώ τώρα μπαίνω σε άλλο χωράφι, επικαλυπτικά να σου το πω. Είναι ευαίσθητο, πρόσεχε να τα πεις. Ναι. Δεν μίλησε κανένας, αλλά και ο Τζάμπο εξηγήθηκε. Ναι. Δεν ξέρουμε πόσο για να παλύνει. Τέλος πάντων, πρωτού συνεχίσουμε, ρε παιδί μου, το, ναι. το κυβερνητικό μήνυμα λέει χαιρετίσματα και από τον Αλέξη από το Σαμπαντέλ. Πες το, λες τον Άρα, είναι κωδικός.
Εντάξει, δεν τα ξέρω. Τελείωσε, δεν μιλάμε άλλο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Κιμπόκο κόκκινος. Ψηφίζει 845. Να το ο πρώτος ψήφος. Πάμε παραπάνω. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Καλώ. Δώσε λίγο volume και είσαι μια χαρά. Ακούγομαι κανονικά. Τώρα καμπάνα. Ναι. Έτσι, πράγμα. Καλημέρα σας και στον Θόδωρο και στον Κωστή. Ναι. Αγαπητέ Κωστή, βασικά. Στέφανο το λένε, δεν το λένε Θόδωρο. Δεν πειράζει. Θόδωρο, εντάξει, ναι. Στεφανά. Το κόλληφτα, εντάξει. Ουδή αναμάρτητο, ουδή αλάθητο. Ναι. Πρώτο στο λίθο μπαλέτο. Στέφανε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, βασικά σήμερα ο Σαββίδης σε έκανε ρόμπο, Κωστή. Εμένα. Βεβαίως. Ο λόγος. Ο λόγος. Ναι. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Σαββίδης έχει πολιτικές βλέψεις. Ναι. Θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Πατριωτικό, ναι, ωραία, ναι. Ωραία. Εσύ δεν λες ότι οι Ηρακλειδείς είναι ανενεργοί, είναι λίγοι, δεν υπάρχουν και πάει λέγοντας. Ανενεργοί, όχι λίγοι, ανενεργοί. Μπράβο, άρα συμφωνήσω ότι με την κίνησή του να θέλει να κρατήσει τον Ηρακλή έστω και σε μια κατάσταση της εντατικής. Ναι, ναι. Αυτόματα η σύμβουλή του ή και ο ίδιος πιστεύει ότι με μια τέτοια κίνηση θα έχει το καλό κοινωνικό αίρισμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εσύ πιστεύεις ότι ο Σαββίδης έχει επικοινωνιολόγους αξιόλογους? Πρόσεξε. Ε, άμα το και παοξίδες είναι... κιόλας. Κάτσε, περιμένουμε. Το αν κάποιος είναι αξιόλογος ή όχι, η πορεία του. Κιμπόκο Θωμαΐδης. Λοιπόν, άσε τώρα τα... Πάρα, το λέγει. Λοιπόν, εσύ πες μου τώρα, αν είσαι παοξής, ένα εκατομμύριο κόσμος μέσα στην πόλη, τρία εκατομμύρια σε παγκόσμια κλίμακα. Καλά, αφαίρεσαι λίγο. Λοιπόν, σου λέω ρε παιδί μου ότι είναι... Εντάξει, μην τους φουσκώνεις τώρα, είναι που είναι φουσκωμένοι τώρα, μην... Και έχεις το μεγαλομέτωχό σου, ο οποίος έχει χρήματα. Ναι. Έχει ρίξει χρήματα. Ναι. Και ξέρεις ότι έχει πολιτικές βλέψεις. Μάλιστα. Και νιώθεις και περήφανος για τις πολιτικές του βλέψεις. Ναι, σωστά. Νιώθεις περήφανος που είναι ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ναι, ναι. Δες σου τι λέει με τον τρόπο του που θέλει να κρατήσει μια καλή κοινωνία μέσα στην πόλη, βοηθώντας τον Ηρακλή. Για ποιο λόγο το κάνει αν δεν θέλει να έχει μακροπρόθεσμα πολιτικό όφελος? Ναι. Α, το πάει άρα, μακροχρόνια δηλαδή ο Κοντός. Άρα, από τη στιγμή που θέλει να έχει μακροχρόνια πολιτικό όφελο, σημαίνει κομψή κομψά ότι οι ανενεργοί άνθρωποι που ασχολούνται με τον Ηρακλή, σαν φίλαθλοι, σαν οπαδοί, είναι μια ποσότητα η οποία μπορεί να μην είναι νεαρή σε μέσο όρο ηλικίας, αλλά επειδή δεν είναι νεαροί σε μέσο όρο ηλικίας, σημαίνει ότι ασχολούνται με τα κοινά και πάνε και ψηφίζουν. Ποιος ασχολείται ρε με τον κόσμο του Ηρακλή? Ενώ η νεολαία. Πολιτικά, έτσι λοιπόν, ρε. Φίλε, μήπως είσαι παρουσιαστή από το θέατρο τη Δευτέρα. Άκουσε με αυτό. Πολύ ήρεμο. Ενώ η νεολαία κομψή κομψά, που έχει αρκετά μεγάλο αίρεσμα ο ΠΑΟΚ, δεν ασχολείται με τα κοινά και δεν είναι μακροπρόθεσμα ωφέλιμη για τον Σαββίδη. Μα και καλά τώρα, σαν Αριανό που είσαι. Μου λες ότι οι χιλιάδες παοξίδες είναι ανενεργοί πολιτικά, τους βγάζεις και βλάκες δηλαδή, ενώ οι ελάχιστοι Ηρακλειδείς έχουν τόσο μεγάλη πρόσεξε, πολιτική βούληση πρόσεξε, που είναι πολυτιμότεροι. Όχι, ποιο Αριανός πεθαίνει. Δεν είπα κανένα. Ποιο Αριανός πεθαίνει. Μη χρησιμοποιείς εκφράσεις που δεν χρησιμοποιείς. Δεν χρησιμοποιείς κανέναν βλάκα ή έξυπνο. Απλά μεταφορικά τους λες. Λοιπόν, όχι, εγώ σου λέω κομψή κομψά. Και με τα δικά σου ότι. Ενώ δεν έχει, αυτή η πόλη δεν έχει βγάλει ποτέ παοξή δήμαρχο, ή το έχει πει αυτό το πράγμα. Μόνο Αριανό. Ένα, σιγά σιγά τα βγάζει, τον ακούει. Ένα, να τα. Και τώρα βγαίνει και αυτό το μοτίβο. Για ποιο λόγο να θέλει για να βγει. Για ποιο λόγο. Να καλός. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Για να είναι πρώτο στην πόλη και να ασχολούνται ο παοξή με τον Ηρακλή και να μην ασχολείται με τον Ολυμπιακό, λέω εγώ. Αν αυτό ισχύει. Συγγνώμη, δεν μου λες. Αν αυτό αλλά μπορεί να το έκανε επικοινωνιακά ο Σαββίδη. Έχει αν επικοινωνιολόγους αυτό... ο Σαββίδης, τους Μάω Μάω, μακάρι λοιπόν, να έχει. Ναι. Αν αυτό ισχύει παραπάνω από αυτό που σου περιέγραψε για το μακροχρόνιο πολιτικό όφελος, τότε το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Έλα. Αν θέλει να τον κρατήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Καλά, θα το οπότε τι προτιμάς, την υποτίμηση της πολιτικής δύναμης του μεγάλου λαού του ΠΑΟΚ ή τη διαδικασία να είναι στη θερμοκοιτήρα του περιμένοντας ποτάσμα. Και στο κουκλουτζά μας ακούνε, πρόσεχε πώς τα λες αυτά τώρα. Έκλεισες Βασίλη. Και γελάω. Ευχαριστώ για την απογευματίνη. Και γελάω ρε Κώστα εγώ τώρα, ναι. Με απαντάει η κυβέρνηση. Ναι. Ρε Λακαμά, το Σαμπαντέλ δεν είναι κωδικός, μέρος στην Ισπανία είναι. Oh. Τι άχρηστοι που είμαστε ρε. Σε ρέος είσαι. Πάμε επόμενος κύριος. Καλημέρα. Γεια σας κύριε. Γεια σας κύριε.
Θα ήθελα να πω για τα βέλγικα σαπάκια του Ολυμπιακού. Τα? Τα βέλγικα σαπάκια του Ολυμπιακού. Σαπάκια του Ολυμπιακού, ναι, ακούμε. Έγγελς 22 χρονών, πολυτραυματίας, συνταξιούχος από τα 22. Φίατε 127, ναι. Και κάτι χειρότερο, μυραφιόρι. Ζιλέτ, τα χαφ, σένσορ, 33 ετών. Σένσορ, ζιλέτ, σένσορ. Παρακάτω, λέγε. Ο Βέλγος Τζιόλης, πιο αργός, τι να πω. Από το 12, το Πούλμαν. Ο Φω είναι καλός. Volkswagen Vento. Vento. Ο Φω είναι καλός. Ναι, είπα για το Ζιλέτ, είπα εγώ. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς. Καρσελά. Ο Κασελάς, ναι. Διαβάζει στατιστικά. Ναι. Τρίτος λέει στις τρίπλες στη χειρότερη ομάδα της Ισπανίας. Ναι. Όταν... συγγνώμη. Διχάς, ε. Κεράνης. Όταν ακούς στις τρίπλες Φίλτρο. Είσαι τρίτος. Ναι. Τι παίκτης είσαι. Τσιριμπίμ τσιριμπόν. Οπότε. Της πλάκας πεκτάκους. Ο τέρμας. Αριστερό μπακ. Ναι. Κούτρες. Ένας εκεί ναι. από τα σύνορα της Αλβανίας. Ναι. Α, για τον γελάει ο κόσμος. Ναι. Ναι. Άμυνα. Ναι. Ένας Βούκιτς, πώς τον λένε, Βίτιτς. Βούκιτς, Βούκιτς, αργός. Ναι. Τραυματίας, ένα μήνα. Αργός, ναι. Ο άλλος τάχει με τη Φουρέιρα. Καλά κάνει. Ποτία, ναι. Μακάρι τα είχα κι εγώ. Του ρούφιξε τα μεδούλια. Καλά το εξηγήθηκε. Του τα ρούφιξε, ναι. Ό, θα να τερματοφύλακας. Ναι. Μέτριο. Αστεία πράγματα. Καταπίνω. Ναι. Σωστό. Πρωτό. Καλός μεν, 35,5 ετών δε. Γέρος. Ναι. Ναι. Να γελάει ο κόσμος. Ναι. Ναι. Φορτούνης, ναι. το αιώνιο ταλέντο, ναι. ο Άγγλος ασθενής, ναι. με 50-50 διαιτησία, θα γελάσουμε. Ναι. Ποιος είναι από αυτός καλός? Όλοι αυτοί που με λες φίλε θα παίξουν, θα παίξουν με Sporting, θα παίξουν και με Juventus. Όλοι αυτοί. Ο Φόε και ο Φόρ είναι καλός. Και ποιος? Και ο Φόρτους. Και ο Τζούρτζεβιτς. Ο Τζούρτζεβιτς. Ο Τζούρτζεβιτς, ο Μίλα. Εγώ πρώτη φορά κύριε Ραπτόπουλο έχω δει Σέρβο. Μαύρα μαλλιά, σκούρο δέρμα. Ναι. Δεν ξέρω. Μαύρα μαλλιά, ναι. σκούρο δέρμα. Ναι. Δείτε τον αυτόν που έχει ο ΠΑΟΚ και δείτε αυτόν. Μάλλον από κανένα τσιγκανομαχαλά του Βελιγραδίου τον πήραν αυτόν. Συνεπάγεται αυτά που λες. Συνεπάγεται ότι δεν τους βλέπω καλά. Ας το πάρουνε. Ας το πάρουνε. Αν είναι σοβαρός ο κύριος Λουτσέσκου θα το πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ναι. ξεκούραστη. Αντιλαμβάνουμε ότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα θα την πληρώσει ο Λουτσέσκου. Σαφέστατα. Ποιος θα την πληρώσει? Το κατάλαβα. Επίσης... Όλο το επικοινωνιακό πήγε στο Λουτσέσκο. Όχι, όχι, θα την πληρώσει. Δεν θα ήθελα να είμαι ο Λουτσέσκο. Ούτε εγώ. Επόμενη γραμμή. Άρα, δεν θα ήθελα να είμαι ο Λουτσέσκο. Γεια σου κύριε Λουτσέσκο. Συμφωνεί και ο Γιάννης. Φυσικά τι. Επόμενος κύριος. Ναι. Βεβαίως. Καλημέρα. Δεν θα ήθελα να είμαι ο Λουτσέσκο. Εσύ σε φιλέ. Ήδη οι ρεπόρτερ πήρανε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δημοσιεύσανε το 15 εκατομμύρια ευρώ, πόσο μεγάλο είναι κτλ. Και το αυγό στον πισινό και τις αιμορροϊδές. Να μιλήσω, ρε. Φίλε, το σταματάω εγώ όρματον. Έλα, πάμε. Πες. Μίλα, ρε, μίλα. Μίλα. Να σε πω, Ραπτόπουλε, εσύ είσαι κανένα πρόβλημα να παίξει άλλο φιλικό με την Μπόκα. Ναι, ρε, καλά σε λέει, έχει κανένα πρόβλημα. Εγώ να έχω πρόβλημα να παίξει άλλο φιλικό με την Μπόκα. Η Μπόκα θα έχει πρόβλημα που δεν θα μπορεί να φύγει γιατί δεν θα πάρει λεφτά. Ναι, γιατί όλη τη μέρα αυτό ακούω. Λες. Δεν θα παίξει φιλικό με την Μπόκα και μη χαίρεστε και τέτοιε. Μη χαίρεστε, δεν επισημοποιήθηκε ακόμα. Ναι, δεν είπε που μου πήγε. Εσένα το πρόβλημά σου ποιο είναι και να φέρει να αυτό το πράγμα. Ότι είστε πανταξίδε, ρε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Μα λέει και πανταξίδε. Ναι, έχει κανένα φέσει τον Άρη, α πούμε, σε έχουν αφήσει να μην έχει πάρει λεφτά. Γιατί υπάρχει κανένα. Αν είχα και εγώ καμιά συνεργασία με τον Άρη, θα είχα φέσει. Άμα είχα επιχείρηση, μπορεί να με φέσω να γυρίσω. Έχετε φεσώσει όλο το σύμπαν. Με το άμα μη λε, ότι έχει θέμα με. Έχετε φεσώσει όλο το σύμπαν, αυτό λέω. Παίχτε, προπονητέ, προμηθευτέ, ταβέρνε, μάνατζερ, τι θέλει. ΔΕΗ, ο ΤΕ! Ηρακλής, πάω καθ' είναι καθαρή προς τον κόσμο, λέω. Ορίστε, τι είναι. Ο Άρης είναι ο παταχτής. Γιατί για τον Ηρακλή δεν γελάει ο κόσμος. Α, δηλαδή, όταν ήταν ο Βιολίδης και ο Ζαγοράκης εδώ που μάλλον εγώ με τον Δούκα ήταν καλά. Γιατί με βγήκε τώρα εσύ από την τρύπα του Σαουρίδη. Φωνάζει τώρα, τι να το κάνω εγώ τώρα. Την τρύπα του Σαουρίδη, ρε. Τι σχέση έχω. Βγήκε από την τρύπα του Σαουρίδη. Μην το συνερίζεσαι, φίλε, έτσι λέει. Όλο ο Σαουρίδη του λέει. Ναι. Άκου λίγο. Άστε. Άμα ο ΠΑΟΚ το χειμώνα είναι 12 βαθμού ίσω τον Ολυμπιακό, τι θα λε. Τι θα λέω. Τι θα λέει, θα κλαίει. Τι θα λέω. Θα κλαίει. Θα γελάω. Τι θα λέω. Θα γελάω. Αφού θε να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Εγώ γιατί να το θέλω. Το λέει ότι μπορεί. Λέω ότι μπορεί. Γιατί να το θέλω. Έχω κάποιο ποσοστό. Τι έχω καμιά προμήθεια, έχω καμιά πληροφορία. Δεν κατάλαβα. Για το Βιερίνια που έχει πληροφορίε, από παντού δεν έχει πει ότι είναι. Για το Βιερίνια σου έχω πει ότι είναι φακλάνα. Σαν την Ανουσάκη, αυτό σε είπα. Και πήγα κόντρα με ένα εκατομμύριο παοξίδες
και με ένα εκατομμύριο για τον Καρσία. Εσύ έβλεπε το Σαωρίδη και χεζόσουν απάνω σου. Αυτή είναι η διαφορά μα. Ναι, φλόρε. Ναι, φλόρε εσύ. Εφλόρε. Μη. Στο Βελίδιο, εφλόρε. Στο Βελίδιο, έλα ένα μέναν. Να σου πω εγώ. Έβρεχε εσύ, βρε ένα μέναν. Φλόρε. Εφλόρε. Θα σε πρίξω άμα έρθουμε ένα μέναν. Δεν προλαβαίνω να τη μαζεύει, φλόρε. Άντε, φλόρε. Με τον αγρίψει, αδερφέ τώρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα. Ένα εκατομμύριο πάω ξύδε και ο Καρσία απ' την άλλη, φλόρε. Και εσύ βεβαίω το πικρόχολο. Φλόρε, πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε, πάμε παρακάτω, φλόρε. Έβλεπε το Σαωρίδη και έτρεμε, φλόρε. Επόμενο, φλόρου. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, τον κρατάω. Όρμα. Πάμε. Έλα. Έλα. Πακιάω. Ναι. Πακιάω εδώ είναι. Πακιάω. Σούκαρ λέει Λέοναρτ. Σιγά μην είμαι και ο Ταχιάο. Επάγγελμα. Λέγε, λέγε. Σ' ακούω, λέγε. Λέγε. Έλα, ρε, Ντουβάρη, πού είσαι. Βγήκε και ο Αργιανός να μιλήσει για φέσια. Ναι. Σχιαμαχία έφτιαχνε την ώρα που μιλούσε. Εκείνος ο Καραβόμπλος κοντεύει να κλείσει εκεί στη. Και ακουστεί, έχουν πάει φέσια, ακουστεί. Παραμιλούσε ο Καραβασίλ. Δεν μιλάει και καλά, δεν καταλαβαίνει. Ελευθεριά στον Γερματήρε. Ναι, ρε. Οι άλλοι σταματήσαν από τον ΠΑΟΚ το Facebook του Διαμαντή και την κάνανε μούχτη εδώ πέρα. Και ήρθε ο Κιμπόκο και έβγαλε την είδηση. Ο Ζαβός, ο Κιμπόκο. Ναι. Ο Ζαβός έβγαλε την είδηση και άλλοι εδώ πέρα δεν μιλάγανε. Εγώ δεν το ήξερα. Την κάνανε μούχτη να πούμε, ναι. Ο Κιμπόκο εκπομπή μόνο του. Με τον κόκκινο τον βάλω εγώ. Ψω ένα, κοκκ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 
Μόνος του Παναγιωτάκης. Παναγιωτάκης, έβγαλε η δυσάρα. Έκανε ρόπα, τι πάει, ΠΑΟΚ. Πήκατε το διαμαντί. Τα κάνε το διαμαντί και το κάνε το πέγκιμπουκ. Τα κάνε το πέγκιμπουκ. Το διαμαντί τα κάνε. Άντε βγάλει άκρη σήμερα. Τον έχω ποτίσει λόγω ζέιτ. Και πέντε το κάγκιμπουκ και κάνε το κάγκιμπουκ. Και λέω κουγιανός, το ξέρα, το ξέρα. Το ξέρες παλιό που είσαι. Μαλιά ήξερες. Το ξέρες αλλά δεν το έλεγες. Το καπιτικό, το καπάντο, το αφήνει το διαμαντί μου λέει. Κιμπόκο και δέσπο, εκπομπή τώρα. Θα σε σκάσει τώρα κιμπόκο. Επακιά λέγεις. Τι, Σουγκαρέι Λέοναρτ να σας κάνω. Εμάντρε Χόλιφιλτ σήμερα την είδε. Να σας κάνω μωρέ. Έχεις ρέτα, έχεις ρέτα. Τι να κάνω. Το πατάω γκαζιές εγώ τώρα από εδώ κάτω. Τι να κάνω. Άλλα έχω, άλλα έχω. Να σου πω. Να απαντήσω λίγο στο φιλαράκι αυτό το, που σου παίρνει τηλέφωνο το Ολυμπιακό και, γιατί μίλησε για μένα χθες όταν έκλεισα. Ναι. Είπε ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει και αγοράζει λέει τους παίκτες. Mm. Που λέγαμε για την Ξάνθη ρε. Που... Για πέντε ναι. Ναι με τις μεταγραφές του Πανόπουλου. Ναι ναι ναι. Να τον ενημερώσω ότι από εποχή Κοσκοντά ο Ολυμπιακός έχει ένα χρέος γύρω στα 60 με 70 εκατομμύρια. Αυτό το χρέος γιατί δεν το πληρώνει αφού είναι τόσο αβέρτος και πληρώνει. Αφού μπορεί να μην τον πληρώσει. Τους παίκτες. Τους παίκτες που παίρνει και τους δανείζει μετά τους πληρώνει. Ερώτηση με ερωτηματικό. Γιατί έχω πολλά φιλαράκια. Έχεις κάνει καμιά ερώτηση με θαυμαστικό εσύ δηλαδή. Ερωτηματικό. Να πούμε και ονοματάκια άμα θέλει. Ο Ρισβάνης έχει πληρωθεί από τη στιγμή που έφυγε από τον Πανιόνιο και υπέγραψε τον Ολυμπιακό. Άντε και αυτή η φακλάνο ο Ρισβάνης έχει γίνει να πούμε σαν τον Καζάκο έχει γίνει και αυτός από το πάχος. Ο Σιώπης πληρώθηκε και υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν ξέρω. Να μας πει που είναι ενήμερος και τα ξέρει όλα και λέει ότι πληρώνει. Γιατί πληρώνει, έτσι λέει. Ότι λέει ότι πληρώνει. Το Ασαριφάτ πώς το πήραν το καλοκαίρι πέρσι. Με τι απειλές το πήραν ενώ έδινε ο Πάουκ 400 χιλιάρικα παραπάνω στο Πανιόνιο. Και στον ίδιο τον παίχτη 300 χιλιάρικα παραπάνω συμβόλαιο. Είχαμε bullying. Έτσι πληρώνει ο Ολυμπιακός. Να μας πει, γιατί τα ξέρει όλα. Δεν πήγα στην κόντρα. Εγώ μόνο το άνοιξε το λάκκο. Οκ, okay, boy. Ας βγει να μας πει. Τον ακούω, τον περιμένω. Οκ, okay, boy. Γεια σου, Γαλάτσι. Λες να με ρμήξουν οι ξανθιώτες. Συσκίωσουν τα φάρουλα. Έλα, φίλε. Γιατί ο Κάμπα κλαβάλα σιγά. Έλα, φίλε. Τρίφωνα. Τρίφωνα μπακάτσουλα σαν τον Καρβασάρα. Αυγεριδέ, βγήκα μετά το φίλο που με ζήτησε. Ναι, ρε, φίλε. Λοιπόν, να του πω ότι τα χθέη του Κοσκοτά, γιατί ο φίλος είναι ανημέρωτος, τα έχει πληρώσει όλο ο Ακόκαλης χωρίς τις προσαυξήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν φίλε, αυτούς που λες ότι τους πήραμε τζάμπα, πληρώσαμε τα διπλά λεφτά από αυτά που τα θέλανε οι δικοί σου πρόεδροι, τον Ασαριφάρ, όλους αυτούς που πήραμε εμείς. Τόσο για το Σιώπη τον είχαμε δανεικό στον Πανιόνιο.
Καλός παίκτης. Κακός έβγαινε από τον Ολυμπιακό. Ναι. Απλά δεν έχει σημασία. Καλός παίκτης για τις άλλες ομάδες. Όχι, ο Σιώπης. Άκου λίγο. Ναι. Ο Σιώπης με δυο αργά στόπερ στα κατακτητικά μάτς του πρωταθλήματος θα ήταν μεγάλη χαμάλα. Θα ήταν κακός, εγώ λέω για το σκεπτικό μου σου λέω. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν. Άκου να σου πω λίγο. Όσο κάνει η μεταγραφή του Έγγελς που τον λέτε αργό. Κάνουν όλες οι μεταγραφές όλων μαζί αυτών που διεκδικούν και καλά πρωτάθλημα στα χαρτιά. Να πω στο φίλο που δεν πληρώνει ηλικία. Αυτό που λες έχεις λοιπόν, δίκιο. Η αξία του όμως σε προβληματίζει η αργότητά του. Όχι. Αφού δεν προβληματίζει εμένα, εσένα γιατί σε προβληματίζει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν τον προηγούμενο φίλο που βγήκε και μας έλεγε. Γεια σου Στεφανάκη, γεια σου. Σε ξέχασα, ρε φίλε. Ναι, ρε, του λέω. Προηγούμενο φίλο του μαθαίνω μπάλα, ρε. Ναι, που μας βγήκε πριν και τους έβγαλε όλους τους ακάτητες τους δικούς μας και δεν είπε τίποτα για τους δικούς του. Που είναι από τα πανέρια, που έχουν να παίξουν ένα χρόνο μπάλα ο καθένας. Πώς θα δέσει αυτή η ομάδα να πάρει. Από πού και σου θα πάρει πρωτάθλημα, εντάξει, έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα για να πάρει φέτος. Εντάξει, κοίταξε, τέσσερις που πήρε τώρα τελευταία. Λοιπόν, κάτσε να σου πω λίγο, περίμενα να τελειώσω και μετά πες ό,τι θέλεις. Βγήκε ένας και είπε να πεις αυτό να λέει που έλεγε ότι τη Δευτέρα έρχεται το Μυραλάς. Ρε φίλε, έχουμε πει 5-6 εδώ μεταγραφές που δεν έχουν γραφτεί ούτε στα site και έχουν γίνει. Θυμάσαι τις προάλλες που σου έλεγα για τον. Για τον Ρέτσο και μου λέγατε θα φύγει το χειμώνα και σου λέω. Εγώ στο αναγνωρίζω αυτό, ό,τι έχει πει είναι μέσα. Η κουφάλα στο τουρκολίμανο πήγε. Ναι, ναι. Μέσα είναι το σκυλί. Συνέχεια. Στέφανε, ναι, εγώ στο αναγνωρίζω. Που τα θυμάσαι. Τα είπε όλα. Φέτος με το 2 και μου λέτε αποκλείεται με 15 θα φύγει τον Ιανουάριο. Ναι. Εγώ ήταν στα 17 και μα είπε το διάλειμμα θα φύγει μπροστά. Όταν ήταν 17 ακόμα. Ναι. Και φέτος. Ναι, για φέτος. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Για τον Ασαριφάν σου είπα από τον Οκτώβριο ότι το θα είπες. Έρθει και δεν είχε γραφτεί καν. Το είπες, ναι. Έτσι. Για τον Μυραλάς είχα άδικο. Όχι. Εγώ φταίω που δεν ήρθε. Φίλε, ο άνθρωπος μόνος του βγήκε και είπε ότι παρακαλούσε. Από Αγγλία δεν έγινε η τίλια. Δεν τον αφήσανε από Αγγλία. Ναι, ρε, δεν τον αφήσανε. Ναι. Τελευταία ερώτηση σε σένα. Έχω ένα φίλο που θέλει να πάει Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα. Και μου λέει, βρες δεν κάνα εισιτήριο. Λέω, πού να βρω, λέω. Πήρα Αθήνα ούτε κάτι ρεπό. Ύπνο του. Ούτε ναι. Στο Καραϊσκάκι εννοείς. Ναι, στο Καραϊσκάκι εννοώ. Φίλε, ξέρεις πόσα διαρκείας έχει ο Ολυμπιακός. Φέτος τι έγινε αυτό το διαρκείας. Με είπαν ότι δεν θα βγουν εισιτήρια. Τώρα με τη Sporting βγήκανε 300 κομμάτια. Ναι. Δεν έχει. Πες μου, ξέρεις πόσα διαρκείας έχει. Αληθεύει ότι είναι 22.000 τα διαρκεία. 22.000, ναι, 21.800. Πω, ναι, γιατί το διάβασα προχθές το νούμερο αυτό. Πες μου εσύ ποια ομάδα έχει 10.000 διαρκείας από αυτούς εδώ. Όλοι μαζί κάνουν 10.000. Ο ΠΑΟΚ έκανε 12. Πού τα έκανε τα 12. Τα έκανε, χωρίς τους Χατζόπουλους. Με 50 ευρώ το διαρκείας, άσε ρε φίλε. Πού είναι το διαρκείας του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Καλά, καλά. Κάνα κατοστάρικο έχει, ρε. Μικρές οι τιμές, όντως, γιατί είναι λίγα τα μάτς. Δεν έχει μάτς. Ρε φίλε, τώρα τι σχέση έχει μια ομάδα με την άλλη τώρα που προσπαθούν. Τώρα να με δουλεύεις και εσύ τώρα. Κάθεσαι και τους παραμυθιάζεις ότι αν δεν πάρουν φέτος πρωτάθλημα θα είναι. Έτσι λένε, έτσι λένε. Τι ατυχία ρε φίλε. Από αυτούς όλους που σε παίρνουν τηλέφωνο και το παίζουν εδώ και είναι και αλαζόνες που τους ακούω έχουν δει σε όλη τη ζωή πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Από τότε που γεννηθήκαν έχουν δει ποτέ πρωτάθλημα. Για πάνε πάνω από 30. Όταν πήραν το τελευταίο πρωτάθλημα δεν υπήρχε βίντεο να τους γράψει. Να δείξει ότι πανηγυρίζανε. Δεν υπήρχαν τα βίντεο. Είχε βγει. Τότε ναι, ναι. Είχε βγει. Ασπρόμαυρα ήτανε. Όχι, είχε βγει έγχρωμη, όχι, λάθος. Οι ITT δοκιμένοι είχαν βγει τότε. Πέντε σπίτια είχαν το 85 τέτοιο έγχρωμη. Όχι, εμένα η γιαγιά μου η Παρασκευούλα είχε έγχρωμη τηλεόραση. Άλλος, και εγώ το 85 είχε έγχρωμη. Γιατί είχε τον πατέρα σποδοσφαιριστή γι' αυτό. Πατέρα μου, σιδεράφη. Οι άλλοι είχαν την ασπρόμαυρη τηλεόραση που καθόταν η μίγα επάνω και σου άλλαζε το κανάλι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιτσιρικά σήμερα. Έλα, πες μου. Τα λέω σωστά, ρε φίλε. Ναι, ναι. Σου έχω πει κάτι που να είναι αερολογίες. Μέσα είσαι, ρε. Καλά τα λες, ρε. Άστο ρε φίλε. Άστο, πες τον Τρίφωνα εκεί δίπλα. Όχι, να του κάνουμε ένα σπάρι. Να βάλει λίγο μυαλό. Αύριο έχουμε σπάρι. Ρε, όλη τη μέρα του λέω για το κούτρι δεν μ' ακούει. Φαγώθηκε, λοιπόν, ρε. Του λέω. Λοιπόν, εκτίθεσαι, ρε. Αν πάνω και δει το κούτρι, ναι. Θα αλλάξει γνώμη, αλλά δεν θα την πει στον αέρα. Δεν θα την πει. Μπορεί να στείλει ένα εκτός. Ο κούτρι. Θα πάω Ξάνθη και θα είμαι δίπλα στον κούτρι. Ο κούτρι έχει την επιτάχυση που κάνει αυτό το μπιμπιπ στα κινούμενα σχέδια, τέτοιο είναι. Ο Κούτρης είναι η επόμενη μεταγραφή που θα φύγει στην Αγγλία. Στην Αγγλία, δεν σου λέω για άλλο. Αγγλία, ναι. Τέτοιο. Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο. Σαμπάκ, δηλαδή, σαν σαμπάκ ή σαν χάφτο. Σαμπάκ, χαφ. Σαμπάκ, χαφ, μάλιστα. Για, να σου πω εσύ, Αυτόπουλε. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Μαρσέλο που είναι παιχτούρα, που είναι χαφ, που παίζει στη Ρεάλ, μαρκάρι. Όχι, αλλά έχει μεγάλη ποιότητα, εντάξει.
Εντάξει, εγώ δεν σου είπα τσαπάκι. Του βάζουν ένα χαμάλι εκεί, χαφ. Εγώ σου λέω για, ναι, για το Ολυμπιακό. Δεν σου είπα ότι είναι ένα Κυριάννη Κούτρης. Εντάξει, ναι, μην τρελαθούμε. Εγώ δεν λέω τέτοια. Κοίταξε πράγματα. Τώρα, αν ο Κούτρης κάνει σε κάθε match 15 κούρσες, καλές, παίρνει, ναι, πλάτος ο Εκστρέμ και πατάει φορ και βάζει δύο γκολ Ολυμπιακός, ναι, από εκεί. Με τρεις καλές έντρες. Και του βάλει ένα χαμάλι, εντάξει, ναι, του συγχωρεί, ρε παιδί μου, την. Ναι. Πώς να σου το πω, κατάλαβες. Θα είναι λοιπόν, τέτοιο. Αύριο θα παίξει Σεμπά, δεν θα παίξει ο Καρσελά, μου φαίνεται. Ο Σεμπά, ναι, δεξιά θα τον βάλει δηλαδή. Όχι, ο Σεμπά αριστερά και δεξιά ο Πάρντο. Ναι. Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο, γιατί αύριο είναι το... Έχει το παγκόσμιο πρωτάθλημα kickboxing στα Σκόπια. Ναι. Έχουν πάει εδώ πολλοί δικοί μας. Έχει πάει μια πιτσιρίκα που διεκδικεί με μια σέρβα παγκόσμια. Oh. Είναι 17 χρονών. Μη με τα θυμίζεις αυτά, γιατί πάει το μυαλό μου αλλού. Σταμάτα, να σε πει. Το χρυσό. Ναι. Φίλε, και θα γίνει, είναι... θα γίνει πανικός αύριο. Ναι. Είμαστε όλοι εκεί. Το κλείσε, ρε. Καλή επιτυχία. Γιούργια, εκεί. Καλή επιτυχία. Για χαρά. Bye. Ωχ, εγώ αύριο πρέπει να βγάλω το... Βγάλε, ναι, να βγάλεις μικρής, ναι, το σιδαράκι. Καλησπέρα σας, μπορείτε να λύσετε και το δικό μου πρόβλημα, λέει. Ντρέπομαι και κοκκινίζω όταν πάω να μιλήσω σε γυναίκα. Τι να κάνω, πάνε με άντρα. Κόκκινος Ραπτόπουλος με προσθήκη Κικόμπο. Απλά σαν τρίτο χαφ θα γίνει χαμός. Άμα δεν πάει ο Κόκκινος ξανά στην Αθωνιάδα, σχολή για ανασυγκρότηση, δεν γίνεται άνθρωπος. Λέω 857. Ναι. Αυτός που λέει για βέλγικα σαπάκια βγήκε σε όλες τις εκπομπές. Πόσο πονάει, πόσο πόνο κουβαλάει ο Φουκαρασκιάλος. Λέω Σαββίδης εισπράττει και επενδύει. Δεν έχει τόσα λεφτά. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι όπου έχω ακούσει για το Σαββίδη σε συναλλαγές, δηλαδή προμηθευτές και υπαλλήλους και πώς το λένε και κράτος. Χρόνια όλα. Είναι κύριος. Μέχρι τελευταίας δεκάρος. Σεντς. Δεν έχει αφήσει φέση σε κανέναν. Λουκούμι δεν χρωστάει. Και βγαίνει ο Αργιανός και μου λέει με. Καλά σε λέει, πάμε στον κόσμο. Πάμε, επόμενος, ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Εσύ με το τηλεόραση την ανοιχτή του. Έλα φίλε. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά, το σκυλί τι κάνει εκεί πέρα. Λοιπόν, το σκυλί είναι ο Φίνικας, ο Τζέρι Ραβ. Ο Φίνικας, έλα ρε. Ο Φίνικ Σαν. Που τον είχαν κάψει στην Άρτα. Άντε ρε. Χρόνια. Σοβαρά. Ένα καθήκη στην Καβάλα σκότωσε ένα γατάκι. 60 χρονών αυτός. Φώναξε το γατάκι να το δώσει, λέει, ένα ψαροκόκαλο και το πάτησε και το σκότωσε. Ούτω λικό. Και δεν βρέθηκε. Και δεν βρέθηκε το μπου. Ναι. Το μπούστι. Δεν βρέθηκε να του φέρει ένα μπουκαλίδι ένα στο κεφάλι. Εγώ δεν το έβαζα το πίσω προχτό που είχε. Τον αλυταρά και τον πάνε τώρα, λέει, στο δικαστήριο και τέλπα. Δεν βρέθηκε να τον μπλακώσει ένα στο ξύλο. Δεν βγάζει τα κρεφτά. Τον αλυταρά αυτό στην Καβάλα. Του είχαν ρίξει βενζίνη στην Άρτα και το κάψαμε ζωντανό. Το είχαμε ένα μήνα στην κινητρική εδώ πέρα, ήταν για ευθανασία. Τελικά τα κατάφερε και το κρατήσαμε. Το θυμάμαι τον Περιστέρη. Το βλέπει το σκυλί τώρα. Βλέπει φιλοσοφική και έκανε και έρανε. Το σκυλί βλέπει. Το ένα μάτι είναι τυφλό. Ναι. Δεν πειράζει, μωρέ. Δεν πειράζει, μωρέ. Εντάξει. Μαγάρι, εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ πήρα για άλλο λόγο. Άκουσα το κάλεσμα του Στέφανου για να εμφανιστεί κάποιος μιλφάκια στην εκπομπή. Μιλφάκια. Και δηλώνα μετανόητος. Είσαι μιλφάκιας. Πήρα να μοιραστώ μαζί για την εμπειρία μου. Έτσι, καλά κάνεις. Εδώ είμαι, εγώ σε καταλαβαίνω. Πιστεύω με καταλαβαίνεις. Ω, απόλυτα. Βέβαια. Λοιπόν, πριν μια εβδομάδα βρίσκομαι στην Άξο, όπου γιορτάζω τα 31 μου γενέθλια. Χα, γόρι μου, στην καλύτερη ηλικία. Μιλφοκυνηγό, η καλύτερη ηλικία. Για πες. Λοιπόν, γνωρίζω 2 45 Σουηδέζες. Οχ, Μπέρκ. Με σώμα που θα δήλευε και 20χρονη. Εμώ που είπε Σουηδέζα, Σουηδέζες. Τι θες να 45. Σαν Κυλκισιώτης από το καμπάνι. Η μία yoga instructor. Yoga instructor, να σου πω ελληνικά. Έτσι μου ζητήθηκε. Τι yoga instructor. Ξέρει τι είναι yoga instructor. Μα ακούνε και στην πολύ ξέρω. Στην πολύ ξικέ. Τι είναι η yoga instructor. Είναι η instructor. Δασκάλα yoga, ρε. Μύρε instructor. Instructor. Τι γούστα βγάζουμε πάλι εδώ πέρα. Τι θα γίνει. Λοιπόν, γνωριζόμαστε εκεί, γελάκια αυτά, τι έλεγα εκεί, κοιτούσαν και τα λοιπά. Πάω κι εγώ εκεί σε λίγο πιο πέρα. Έμαθε τις αναπνοές εκεί. Κάνω την κουβέντα και τα λοιπά. Ποιο τεμπέλικη προπόνηση από τη Γιόγκα δεν υπάρχει. Σταμάτε να μας πει για τις μιλφάρες τώρα. Κοίτα, εγώ το έπαιξα, ρε παιδί μου, ότι θαυμαστή τη Γιόγκα. Ναι, καλά, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μέχρι να πιάσει σχολή. Είναι σημαντικό και σωματικό. Πράγμα και τα λοιπά. Να μου δείξει και εμένα πότε γίνεται. Μην είσαι πολύ κόλλο. Συνεχίσαμε στο δωμάτιό του. Τα υπόλοιπα κατάλληλα, αλλά ήταν εκπληκτική βραδιά. Δηλώνω φαν του συγκεκριμένου target group. Ναι.
Δηλώνει φαν τη Γιόγκα, ε. Εκπληκτικά. Ε. Η φαν τη Γιόγκα το συζητάμε. Το έπαιζε φαν τη Γιόγκα μέχρι να πιάσει κολομέρι. Μετά τα παρατηρήσει. Πόσο, πόσο τεμπέλικη γυμναστική είναι. Έλα, αυτή η Γιόγκα. Γυμναστική, ρε, εντάξει, ρε, τι γυμναστική. Κουράζει καθόλου. Πάει, κοιμούνται εκεί πέρα. Ε, μια χαρά. Κοίτα, εγώ κοροϊδία το θεωρώ. Απλά εντάξει. Κοροϊδία είναι. Τι. Επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Γιάννη λέει διαφωνεί. Ναι, εντάξει. Έχει κάνει Γιάννη Γιόγκα. Γιάννη έχει κάνει βόγκα. Δεν ξέρω για τη γιόγκα, αλλά το σουηδικό ήταν εκπληκτικό. Σαν του εγώ νομίζω ότι αυτοί που πάνε. Όσοι άντρε πάνε να κάνουν γιόγκα, το κάνουν για να πάνε να βρουν καμία φιλινάδα. Εντάξει, καλά κάνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νορμάλ άντρα που θα πάει να κάνει γιόγκα. Γιατί αυτοί που πάνε και κάνουν αίθουσα σε κάτι τέτοιο και χορεύουν. Όσοι πάνε για να βρουν καμία γυναίκα. Δεν το κάνουν για λόγο, καλά κάνουν. Και πάνε και κάνουν. Καλά την χωρί και αυτά είναι πολύ τη μόδα. Σάλτσα και τα λοιπά. Πολύ ναι, πηγαίνει. Σάλτσα μου εγώ έχω ένα χορηγό. Εγώ έχω ένα χορηγό. Ο οποίο να πούμε. Έχω ένα χορηγό ο οποίο έχει Λάτιν. Πάνε εκεί πέρα κάτι γέρι χορεύουν και τα λοιπά. Δεσπασίτο. Αυτό δεν είναι χορηγό σου. Αυτό είναι τρελό. Για να είναι χορηγό σου πρέπει να είναι τρελό. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ναι, σωστό αυτό, ναι. Φιλέ, την προσήλωση την οποία χρειάζεσαι για να κάνει γιόγκα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω γιόγκα ούτε στο δεξί μου χέρι, έτσι. Αλλά και ακόμα. Και τότε παλιά, ακόμα και στην πάλι. Γιατί εγώ είμαι στα βαριά αθλήματα, εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά η προσήλωση η οποία υπάρχει, μία λάθος αναπνοή να πάρει, σου έχει φύγει γοφός. Γοφός. Ναι. Εσένα, άμα θα πάρει μία λάθος αναπνοή, το πολύ να ανεβάσει φίξει και να φας μια μπουνιά, α πούμε, και να σου μαυρίσει το μάγουλο. Αλλά μία λάθος αναπνοή να πάρει. Την ώρα που κάνεις την άσκηση της γιόγκα, σου έχει φύγει γοφός, σου έχει φύγει άθρωση. Άθρωση, ναι, επί τόπου δηλαδή. Το είπα έτσι όπως μιλάς εσύ, κατάλαβες εκείνη, του ποιότηκα. Άθρωση. Κατάλαβες παλικάρι μου. Γι' αυτό δεν είναι, μπορεί να είναι, ξέρεις, το βλέπεις τώρα αντρικό, λες δεν είναι αντρικό, είναι γυναικείο. Αλλά αυτή η προσήλωση που χρειάζεται, πρέπει να έχεις πολύ, πολύ έτσι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, να έχεις αδειάσει μέσα σου. Αν έχεις προβλήματα, μην κάνεις γιόγκα. Αν έχεις προβλήματα. Πρώτα άδειασε και μετά θα πεις να κάνεις γιόγκα. Ψυχολόγος πρώτα και μετά. Συνεχίζουμε. Έλα, έλα. Ωραία, μαθήματα από Τζον Χίλι δε Μάουτε να πούμε. Λοιπόν. Όχι, ωραία, δεν μάθαμε γι' αυτό. Να σε καλά. Όποτε βαράς κανένα μιλφάκι, χτυπάς 90-90-90. Στέφανε, πέθανα στα γέλια για αυτό που είπε για το μύθο. Ότι... Να του δώσω και το κινητό μου, άμα είναι, ρε. Για ποιο μύθο. Α, εμένα μου έδωσε το όνομά τη, αυτέ είναι που μένουν Ζυρίχη μόνιμα. Ναι. Λέει, όποτε έρθει Ζυρίχη, έλα εδώ να σε μάθω και τα λοιπά. Σε ναι. Κάνω γιατί είναι, υπάρχει πνευματική προέκταση. Λέει να μάθει τον εαυτό σου. Ναι, ναι. Κοίτα να δει, Στέφανε, που μεθαύριο φεύγω για Ζυρίχη. Μ' αρέσει. Γιάννη, σου στέλνω το mail να επικοινωνήσει. Έτσι, μπράβο, στείλ το το βράδυ. Για ποιο μύθο έλεγε. Για ποιο μύθο. Λοιπόν. Λοιπόν, όχι, γέλασα πριν. Φτάνει, σαλιάρι, θα πα εκεί. Για το μύθο που. Α, για το μύθο του καφενείου. Μύθο. Σαν εξάπορτο είναι, σαν πασοξή που δίνει δική για εξάπορτο να είναι. Φτάνει, σάλια, φτάνει. Σάλια, επόμενη γραμμή. Άντρα που κάνει. Πώ το λένε, γιόγκα. Γιόγκα, άστο, σάλια. Σάλια κι όλε, σε λέμε, λε. Έλα, φίλε, ναι. 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 Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσεί. Ναι, καλησπέρα σα. Λίγο πιο γρήγορα θα πρέπει για να πηγαίνουν οι ναι, σαλιάριζε ο άλλο. Έχετε δίκιο, κύριε. Σαλιάριζε αυτό, σαλιάριζε ο Ολυμπιακό. Έχετε δίκιο, κύριε. Συμφωνώ. Το πονόψυχη δεν έχει βγει τυχαία. Το θέμα είναι ότι δεν είναι και ειλικρινείς, δεν είναι άντρες. Δηλαδή να πούν ότι δεν σας γουστάρουμε, όπως τους λέμε εμείς, δεν σας γουστάρουμε. Και αν μπορούσαμε να σας διαλύσουμε, θα σας διαλύαμε. Εντάξει. Και να είναι τίμια. Το να μας κάνει ειρωνικά, το μόνο που μας κάνει είναι για να μας εισπυρώνει. Αλλά επειδή αυτοί... Καλώς εγώ τον πράγμα μου, καλά κάνουν και μιλάνε. Εσείς κύριε Ραπτόπουλε, τη μέρα που είναι κομμένη η πληγή, βάζετε από πάνω λεμόνι. Ποια πληγή να βάλω. Επειδή σου αρέσουν τα κουιζάκια, να βάλω κι εγώ ένα κουιζ. Βάλτε ένα κουιζ. Ποιος είναι μεγαλύτερος στη δουλειά του. Ο συγχωρεμένος, ο Παρασίδης ή εσείς. Μεγαλύτερος στη δουλειά του, όταν λέτε τι εννοείτε. Καλύτερος ρε παιδί μου, ποιος έφερνε περισσότερες διαφημίσεις στο σταθμό σας. Να το πει το εμπορικό που να ξέρω εγώ. Ναι, εσείς έχετε αναρωτηθεί αν έχετε γίνει μετά από τόσα χρόνια καλύτερος από τον Παρασίδη. Δεν έχω τέτοιο. Γιατί δεν βάζετε ένα κουιζάκι να απαντήσει ο κόσμος. Έχω εγώ νομίζει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Βάλτο. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Βάλτο μια μέρα. Και αν πει ο κόσμος δηλαδή ότι ο Παρασίδης ήταν καλύτερος, εγώ θα πάω στον ψυχολόγο, νομίζεις. Ναι, εσείς όμως βάζετε κόντρα. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι έτσι, ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι περισσότερος. Βάλε εσύ κόντρα για μένα και βγάλω το. Δεν έχω εγώ δεν μπορώ να τη βάλω την κόντρα. Βάλτε να εσύ. Βάλτε να ορίστε. Επειδή σου αρέσει τη μέρα
που πονάει ο άλλος να βάζεις λεμόνι από πάνω. Να έπαιρνε. Εντάξει, να το πρόσεγε. Μόνο που κάνεις είναι να μας συσπυρώνεις όμως. Τι να σε συσπυρώσω. Και η απέναντι. Τι να σε συσπυρώσω, ρε φίλε. Πώς να σε συσπυρώσω. Ευχαριστώ. Τι να σε συσπυρώσω. Έβαλες πληγή. Έχεις τον Παπαθανασάκη και έτρωγες λουκάνικα και σε φταίω εγώ τώρα που έχεις πληγή εσύ. Για τον Παπαθανασάκη ούτε λουκάνικα φάγαμε και δύο χρόνια πέφτει κυνήγι. Το αν η πολιτεία δεν παίρνει να κάνει. Άσε ρε τώρα τι η πολιτεία φταίει τώρα. Είχε ερασιτέχνη εσύ και οργανωμένους να ελέγξει τον Παπαθανασάκη τώρα η πολιτεία. Και αν ερχόταν η πολιτεία. Η δουλειά του οργανωμένου είναι να ελέγξει τον Παπαθανασάκη. Γιατί να υποκαταστήσω την πολιτεία. Το Θεοδωρίδη δεν το διώξαν οι οργανωμένοι. Σου κάνανε. Και καλά τον κάνανε. Και καλά δεν κάνανε που δεν σου τάρανε τον Παπαθανασάκη. Καλά κάνανε και δεν σου τάρανε τον Παπαθανασάκη. 18 χρόνια πρόεδρος ο κύριος Θεοδωρίδης με την καλύτερη ομάδα δεν πήρε τίποτα. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Ούτε Πέτρο λέω για να κλαίω. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Αυτό που ζω σήμερα παρά αυτό που ζούσαμε με τον Θεοδωρίδη. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Στο μυαλό σου. Στο δικό σου το μυαλό. Στο μυαλό σου, αδερφέ. Κάτσε καλά, αδερφέ. Για τον Περόγαμι. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που μου λες. Και δεν μπορείς να υποκαταστεί ο απλός ο κόσμος τη συντεταγμένη πολιτεία. Υπάρχει Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τον ελέγξανε. Διαφωνώ. Τόσο καιρό φωνάζουμε. Πού είναι το κράτος για να τον κλείσει στη φυλακή. Δεν χρωστάει. Αν χρωστάει ο Ανδρώνης θα τον κλείσουν στη φυλακή και το χ επιχειρηματία όχι. Μικρού Βεληνικού, ο οποίος δεν μπορεί να ελιχθεί. Θα κλειστεί στη φυλακή. Ο Παπαθανασάκης γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος. Από ποιον καλύπτεται. Γιατί δεν φοβάται κανέναν από εσάς γι' αυτό κυκλοφορεί. Από εμάς. Ναι, την πολιτεία την φοβάται. Εσείς τώρα τι θέλετε. Την πολιτεία τη φοβάται. Είμαστε κράτος. Ρεν τα είδες. Ρεν τα είδες. Τι είναι αυτά που λες. Ρεν τα είδες που κυνηγάγατε το Θεοδωρίδη. Τα είδες. Τι σχέση έχει ούτε ο Θεοδωρίδης. Καληνύχτα διάλειμμα. Έλα τώρα. Σταμάτα τώρα. Έλα τώρα. Κύριε Ξαραπτόπουλε. Συγγνώμη που παίρνω μικρόφωνο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο φίλος έχει δίκιο. Γιατί έχει δίκιο. Χρωστάει στο ΙΚΑ από Παθανασάκης. Χρωστάει ξέρω κι εγώ στα κυρελές. Γιατί δεν τον κυνηγάνε. Ποιος θα τον κυνηγήσει. Η πολιτεία. Εσύ και εγώ, αν χρωστάμε στο ΙΚΑ, έχουμε ένα μαγαζί και έχουμε έναν υπάλληλο. Ναι. Έτσι. Και χρωστάμε στο ΙΚΑ. Θα μας ξεσκίσει το ΙΚΑ, μας κυνηγήσει, θα μας πάρει μέσα. Να παίξω οχτάρια στα χέρια μέσα. Όχι, φίλε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν έχει δίκιο ο ακροατής. Ελά. Στο συγκεκριμένο θέμα σε μιλάω, έτσι. Δεν έχει δίκιο. Γιατί... Εγώ φωνάζω και λέω. Συγγνώμη, αυτό που λέμε τις χωρίς. Εγώ φωνάζω και λέω το εξής πράγμα. Ότι πρέπει τα χρέη. Ναι. Να έχουν ονοματεπώνυμο στις ομάδες. Ναι. Όποιος αναλαμβάνει και γίνεται πρόεδρος σε μια ομάδα, θα είναι και υπόλογος όταν θα φύγει ή όταν θα το διώξουν να μην χρωστάει δραχμή. Όταν λοιπόν ήρθε ο Παπαθανασάκης, αν τον έλεγαν. Άλλο τι τον έλεγαν τότε, ρε παιδί μου, γιατί εδώ φωνάζαμε. Εδώ φωνάζαμε και τον Τάκη. Φωνάζαμε και όλους. Άλλο λέω. Αν ερχόταν ο Παπαθανασάκης τότε και έλεγε πολιτεία ακατάλληλος, ξέρεις, θα έλεγαν αυτοί οι Ηρακλειδείς. Δεν έκανε τον Ηρακλή πόλεμο! Πάμε διάλειμμα. Δεν υπάρχει πόθεν αίσχυση όταν έρχεται κάποιος να αναλάβει. Όταν ήρθε ο Παπαθανασάκης. Πόθεν αίσχυση υπάρχει. Ναι, υπάρχει πόθεν αίσχυση. Γιατί δεν κάνανε έλεγχο τότε. Ποιος να τον κάνει έλεγχο. Η πολιτεία. Αν τον έκανε έλεγχο τότε η πολιτεία θα. Ρε, ας έκανε η πολιτεία. Συγγνώμη. Ας έκανε η πολιτεία και ας γαφτίζαν οι άλλοι. Καλά τους έκανε η πολιτεία. Μάλιστα, συνεχίζουμε. Γιατί όταν λέγαμε εμείς ο Παπαθανασάκης. Πού κρατάει σκούφια του, δεν με γουστάρουμε, ρε, η μάνα του δεν ναι, ξέρει. Αυτό το θυμάμαι και εγώ που το λέγανε. Αυτό το θυμάμαι και εγώ που το λέγανε κάποιοι Ηρακλειδείς, οι οποίοι τώρα δεν βγαίνουν καθόλου. Ακριβώς. Καλάπες, έγινες χαμένη πολιτεία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Stop!
περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τι γίνεται με μπασκετάριο, ρωτάει ο φίλος. Ξέρεις τίποτα? Ξέρω, ναι. Εγώ δεν ξέρω. Προκοπή μηδέν. Όταν ο Γιαννάκης και όταν θα μαζέψει τον γκρουμπ ο Γιαννάκης και όταν θα βγουν τα αποτελέσματα με τον Γιαννάκη και όταν χτίσει καμιά ομάδα, λεφτά δεν υπάρχουν. Σώνεσαι κατηγορία. Σώνεσαι, ναι. Τελείωσε. Είμαστε χαράσει. Πολύ καλύτερα από όλους. Όχι, φίλε, 876, όχι. Ένας φίλος λέει: πάρε κανένα παοξίδικο αφημί τώρα και τα λέμε σε 5 χρόνια ξανά. Ευτυχώς Πετράν έφυγες κατά δήλωση σου Πανσεραϊκός. Ουδής ευχαριστότερος πάντα. Τσέκε βάρα κλαμπ. Κυνηγούσαν λοιπόν τον Θεοδωρίδη. Χοντράκι όλα, κυνηγητό, ναι, αβέρτα. Ναι, και ο Παπαθανασάκης δεν μπόρεσανε ούτε γρατζουνιά να τον κάνουν. Τίποτα. Και όταν ήρθε ο Παπαθανασάκης εδώ πέρα, ναι, λέει να ελέγξει πολιτεία. Εμείς λοιπόν τους λέγαμε: ελέγξατε αυτό τι δουλειά κάνει, τι είναι. Και λέγανε καναδέζικο δολάριο οι ίδιοι. Άσε τώρα το παραμύθι την πολιτεία. Φάγανε μεγάλο παπά, ρε, και αυτοί οι Ηρακλείδες, σαν και εμάς. Σαν και εμάς το φάγανε τον παπά. Ήταν τόσο καιρό στεναχωρημένοι 5 χρόνια. Χρήστος Λαμπράκη. Χωρίς διοίκηση ήταν. Κικόμπο Τζόρνταν Μανούση στο Ε TV. Καλή σεζόν, ρε Τρόμπα. Ωραία, φίλε, τι είδε. Επόμενος φίλος. Πάμε στον κόσμο, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς. Κύριε, για να κρίνω κάποιες συμπεριφορές, ρε ραπ. Ναι. Όσο μ' αρέσει να σ' ακούω, τόσο καμιά φορά δηλαδή. Συσυχίζει. Όχι, δεν είμαι στοιχείο. Θες να πεις το τηλέφωνο και να το κουπανίσεις. Κάτσε να μάθουμε. Με απογοητεύεις. Λοιπόν, ναι, για δύο συμπεριφορές σήμερα. Σήμερα. Εγώ είμαι παοξής καταρχάς, έτσι. Ό,τι θες πες. Είμαι παοξής για να παρεξηγηθώ. Πήρε το Αργιανάκι. Ναι, ό,τι θες πες. Πήρε το καημένο το Αργιανάκι για να σου πει τι πρόβλημα έχεις και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Φλόρε, φλόρε, φλόρε. Λες και τι σε είπε, τι σε έκανε και τα λοιπά. Κοίταξε, εγώ τους καταλαβαίνω. Έχει δίκιο, κύριο. Εσύ, ο κύριος είναι καλοπροαίρετος. Είναι το Αργιανάκι, το καημένο. Πάμε παρακάτω. Ποιος είναι καημένος? Ο Αργιανός είναι καημένος. Αχ, τι καλός άνθρωπος που είσαι. Τι χρυσός άνθρωπος που είσαι. Τον άκουσε έτσι ήρεμο και ωραίο. Είσαι καλός άνθρωπος. Δεν σε έβρεσε, είχε μία γνώμη. Δεν σε έβρεσε, δεν σε έκανε. Φλόρε, φλόρε, φλόρε. Κι εγώ μπορώ να με συμφωνώ. Άσχετο. Λοιπόν, παίρνει ο άλλος ο πραγματικός φλόρος από τη χαβούζα του Πειραιά. Ολυμπιακάκιας που μιλάει για λαζόνες, ότι είναι κατεξοχήν λαζόνας, και εκεί που έπρεπε να του πεις, ρε φίλε και εσύ, του Νότου της Χαβούζας, είσαι τόσο περήφανος για τη φιλερωμένη σου ομάδα. Κάθεσαι, ναι, δίκιο έχεις και δίκιο έχεις. Και ο Στεφανάκος που τον αγαπώ πολύ και αυτός είναι ωραία τέλεια. Ποια ωραία είναι. Φίλε, εδώ θα συμφωνήσω με αυτόν. Ό,τι έχει πει για Ολυμπιακό ήταν μέσα 100%. Δεν είπε και τίποτα για παραπέρα. Τα ποδοσφαιρικά. Τα ποδοσφαιρικά. Όχι, πουλάει μόρι. Πουλάει μόρι ο Φλόρος της Χαβούζας. Μόρι σε πούλησε, ρε παιδί μου. Έχει κάνει 30 εκατομμύρια μεταγραφές και άλλα 30 έβαλε παντελόνι. Να μου πουλήσει μόρι εμένα ο Παναθηναϊκός. Θα δέχω περισσότερο. Αφιλερωμένη ομάδα τώρα τι πουλάει μόρι και σε ποιους. Και όχι μόνο αυτή. Υπαοξίδες, άλλα συχάματα κάποιοι από τους δικούς μας. Πέφτει η Ηρακλής, χαίρονται. Τον Άρη που είναι β' εθνική τον κοροϊδεύουν. Ασχολούνται με πράγματα. Ναι, αλλά υπάρχει κάποιο. Κοιτάξτε, για κάθε. Πώς να το πω τώρα, με ποιο λόγο. Λοιπόν, για κάθε συνέστημα υπάρχει μια λογική. Έτσι δεν είναι? Δεν βλέπω και μεγάλη. Δηλαδή, ο Παοξής στο δράμα του Ηρακλή είναι ο μοναδικός που χαίρεται. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, ακόμα και ο Άρης. Εγώ δεν χαίρομαι για Ηρακλή, αλλά όχι και τρελάθηκε από σαρακόρια, έτσι. Δεν με αφορά, δεν με αφορά, ούτε ο Ηρακλής ούτε ο Άρης. Το να βγαίνω όμως ένα πτώμα να σελγώ από πάνω, δηλαδή είναι γελίο και με υποτιμά και σαν παγωσί. Όχι, δεν ασελγεί, χαίρεται. Άκου. Είναι λεπτό το θέμα. Δεν ασελγεί, χαίρεται. Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν και χαίρεστε που έχουν πεθάνει? Όχι. Πώς όχι? Πρέπει να είναι πολύ. Κοιτάξτε, έχει δίκιο. Ναι, σε ακραίες περιπτώσεις ναι, υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν ναι. Άνθρωποι. Εμένα, ας πούμε, ναι, πριν από μια εβδομάδα πέθανε ένας φίλος μου. Δηλαδή, για αυτόν τον φίλο μου στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Μάλιστα.
Ακόμα και σήμερα, ας πούμε, τους λέω, ρε παιδιά, οι άλλοι ξεχάσανε. Ρε το κόσμο, τσάμπα πήγε. Δεν μπορώ να το. Δεν ήταν πολύ καλό, παιδιά. Αν σκοτωνόταν άλλο, μπορεί να μην με πείραζε. Αν σκοτωνόταν άλλο, μπορεί να χαιρόμουν κιόλα. Καταλάβες, ποικίλουν τα συναισθήματα. Ναι, όμως από τα συναισθήματα κρίνονται. Και κάπου λίγο πρέπει να βάλουμε και μια κάπως λογική συμπεριφορά και κάπου να τα λέμε. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, θα το κρίνετε εσείς. Μ' αρέσει να σχολιάζω και να αναλύω τα συναισθήματα. Και να ψάχνω να βρω την αιτία. Εντάξει, κάντο, όχι όμως να φερθείτε στο Αργιανό, δεν ήταν έλεγες συναισθήματα λέγοντας το φλόρο, φλόρο, φλόρο. Καλά, δεν τον είπα και δεν ξέρω τώρα γιατί κουβέντα ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό μπορεί να παρεξηγήθηκε. Όχι, παρεξηγήθηκε. Και είναι Ολυμπιακά και από τον αφήνεται και μιλάει εκεί πέρα από τη Χαβούζα. Αυτό ήρθε να μας την πει τι, ποιος ο φλόρος, ο οποίος γιατί είναι φλόρος. Πρέπει μεγάλος φλόρος για να δέχεσαι η ομάδα σε αυτόν τον χρόνο. Όχι, τώρα μην το παραπλατιάσει φλόρος και φλόρος. Ένας σοβαρός Ολυμπιακός θα παρέμει Ολυμπιακός. Διακρίνω κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό, Παοξή. Διακρίνω κόμπλεξ. Τι ναι? Διακρίνω κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό. Όχι κανένα κόμπλεξ. Και να σε πω και γιατί διακρίνω κόμπλεξ. Μιμήσαι σαν ΠΑΟΚ, και καλά κάνεις και καλά κάνει και ο Ολυμπιακός. Μιμήσαι σαν ΠΑΟΚ τις μεθόδους και τις τακτικές και τις στρατηγικές. Βεβαίως και ναι. Δεν είπα όχι. Γιατί όμως μιμήσαι. Πρόσεξε. Μιμήσαι γιατί το σύστημα είναι τέτοιο. Τώρα θα καταλάβεις ότι δεν είμαι κομπλεξικός. Ναι. Ο μεγαλύτερος παράγοντας που πέρασε στον Ολυμπιακό, κατά τη γνώμη δική μου, Μαρινάκης. Ούτε ο Κόκαλης. Κάνει τόσο επαγγελματικά τη δουλειά του με μεταγραφές, πουλάει ακριβά, αγοράζει, κάνει, ρε, δεν έχει περάσει άλλος. Γιατί κάνει μια πολύ υγιή ομάδα. Πρόσεξε το. Όμως, κατά τα άλλα, το επίπεδο του πολύ χαμηλό, όταν δέχεται, όπως και το δικό μας, δεν είναι καλύτερο, όταν δέχεται να έχει μπροστά Καράβαπα και Σάββα. Όλες αυτές τις ελέγχες. Ποιο θα βάζατε εσείς, τι στυλ θα βάζατε εσείς, γιατί δεν θα πάντως στον πάγκο θα βάζατε τον Γιωργάκη. Ο Ολυμπιακός σας βρήκε πιο καλύτερο. Δηλαδή, εγώ δεν θα είμαι καν περήφανο. Χρειάζονται και αυτοί. Να είστε καλά. Χρειάζεται και ο Γιωργάκης, χρειάζεται και ο. Πώς το λένε, ο Σάβας. Ο Σάβας. Ναι, χρειάζονται. Όλοι χρειάζονται. Πέμπτος από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι έγινε, τι κάνεις. Τι να κάνω. Παιδεύομαι. Τι τον αφήνεις στον Ολυμπιακό και λέει ανακρίβειες. Αφού ξέρεις πόσα διάρκεια έχουμε περίπου. 12.000 και δεν έχουμε εδώ. Πώς έχουμε. 12 και έχουμε. Μετά τι μεταγραφές δεν έχει. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Και ακόμα του ΠΑΟΚ τα διαρκεία δίνονται. Πόσα αγωνιστικές έχει και κλεισμένο ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό επικαλέστηκε όμως. Όχι, λίγο πόσο. 7. Όχι, θα σε πω. 110 έχει του Ολυμπιακού στο πέταλο. 100 έχει εμάς στο πέταλο. Πόσα. Θα σε πάω μόνο στο πρωτάθλημα γιατί στους ομίλους του UEFA δεν παίζουμε εμείς. Αποκλειστήκαμε. Ολυμπιακός παίζει στο Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 13 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει 8. Θες να πεις ότι δηλαδή, τα 22... Μισό. Ναι. 8,5 ευρώ βγαίνει το διαρκείας του Ολυμπιακού ανά μάτς, ενώ του ΠΑΟΚ βγαίνει το 10,5. Πώς τώρα ο ΠΑΟΚ έχει 50 ευρώ διαρκείας τον αφήνεις και τα λέει. Πώς, δεν ξέρω τις τιμές γι' αυτό. Πώς δεν ξέρεις, 100 είναι του ΠΑΟΚ στο πέταλο, 110 του Ολυμπιακού. Δεν 13 άμα το Ολυμπιακός... Εντάξει. Έκανε ρεκόρ Ολυμπιακός, το οποίο έχω κάνει επί Ζαγοράκη. Ναι, εσύ το έκανες για τον Ζαγοράκη, δεν το έκανες για τον ΠΑΟΚ. Και φέτος τα διαρκεία του ΠΑΟΚ θα είναι πάνω από 15.000. Κοίταξε, τα διαρκεία φέτος του ΠΑΟΚ που είναι πάνω από 10.000 είναι επίτευγμα. Γιατί δεν είχατε μεταγραφές, είχατε αποκλεισμό, είχατε. Λοιπόν, άστον αυτό να τον Ολυμπιακό γιατί με συγχύει συχνά. Εντάξει, ρε φίλε, πρέπει να βγει και αυτό, τι θα γίνει. Τέλος πάντων, άστον Ολυμπιακό. Τώρα εμένα αυτή η αγωνιστική θα φανεί που πάμε. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σε. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στη Ξάνθη. Πρέπει να χάσει Ξάνθη... ναι. Θα δείξει δηλαδή Ξάνθη τι ρόλο έχει, τι ρόλο παίζει γιατί σε ακόμα Καλαγιορόπουλος που προέρχεται από αυτούς. Θα φανεί πολλά. Αν ο Πάκος στη Σμύρνη τι θα κάνει, θα φανεί από αυτή την αγωνιστική. Τι θα κάνει στη Σμύρνη, ρε. Είναι δυνατόν να μην κερδίσεις μέσα στη Σμύρνη. Θα κερδίσω. Πώς δεν θα κερδίσω. Δηλαδή αν πούμε ότι Πάω και ο Ολυμπιακός παίζουν εκτός έδρας, τι πιθανότητες έχει να χάσει ο Πάκος βαθμούς και τι Ολυμπιακός. Πιο πολλές πιθανότητες έχει να χάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι λέω εγώ. Εγώ το πιστεύω η Ξάνθη θα κάτσει. Α, εσύ το πας ότι η Ξάνθη θα κάνει την κότα. Άλλο αυτό. Εγώ λέω αν παιχτεί το μάτς στα ίσια. Άμα παιχτεί στα ίσια, πιστεύω φέτος είμαστε πολύ δυνατοί. Θα φανεί εγώ, θα είμαι εκεί και θα δω αν είναι. Θα δείξει αυτή από το Καλογερόπουλο, γι' αυτό σε λέω. Και ένα τελευταίο. Ναι. Τι κοινό έχει το μετρό της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή. Έλατε.
Τερματίζει στο ίδιο σημείο, τι. Για βοηθά. Δεν υπάρχουν. Τι πλάκα. Σωστός. Έγινε. Τι αλήθεια είσαι, ρε, τι αλήθεια. Κανένας δεν θα χάσει βαθμούς αυτή τη τηλεγωνιστική του γάμου σου. Κλείς το ράδιο, φίλε, χουρ, χουρ, χουρ. Κλείσε το ράδιο, μικροφωνίζει, ναι. Τώρα. Κλείς το, ναι. Περίμενε. Περιμένω. Λέει η εκμπότσαρη. Περίμενε, ρε, άντε σφιχτός. Έλα. Πάμε. Σφιχτός είμαι, με κατάλαβες. Με καμιά μιλφάρα είσαι εκεί πέρα, την πασπατεύεις. Τέτοια ώρα. Αδερφάρες φούλ ρε μάνα. Κλείστο να αρχίσεις. Σταμάτα ρε, μην. Κλείστο, πάμε να κάνουμε χουλιαμά. Κλείστο. Και αρχίζεις τα Ιαπωνέζικα να πούμε. Πιωμένος είναι. Πιωμένος είναι. Έφυγες. Ναι, ξεσούρισε ξανά. Δεν λέει τα φωνήεντα. Εγώ του καταλαβαίνω από τα φωνία. Καλά το ξύγει. Μόλις σου αρχίζει μιλάει σαν το κόκκινο, είναι σουρωμένος. Επόμενος, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς κύριε. Έλα Ραπτόπουλος. Έλα. Λοιπόν, 17 χρόνια Αργιανός είμαι. Μάλιστα. Και πρώτον το φιλικό με την Μπόκα έχει κλείσει. Ναι, το ναι. Είπε το sport24.gr. Πού το λέει. Τώρα θα το ψάξω. Πάμε ψάξει. Ψάξω. Κάτσε, περίμενε. Για πάνε. Λοιπόν. Κάτσε να μάθουμε, περίμενε που το έχει κλείσει. Ναι. Κάθε περιμένω να πάω να το δεις. Πάνε δες το. Sport24.gr. Τώρα προηγουμένως το διάβασα. Για πάτα. Συνέχισε, θα το βρω εγώ, λέγε. Λοιπόν, και έχω να πω για τους παοξίδες που μιλάνε για τον Άρη και για τα χρέη. Λοιπόν, εμάς πρώτον δεν μας παγώνανε τα χρέη, εντάξει, τόσα χρόνια. Δεν μας αγοράζανε διαρκείας. Και ούτε είχαμε 150 βουλευτές μες στη Βουλή. Να είχατε. Ήτανε την φανέλα της ομάδας μας για να πάρουμε κύπελο. Γιατί δεν είχατε. Τι. Γιατί δεν είχατε. Γιατί είμαστε τίμιοι, τι γιατί δεν είχαμε. Γιατί είστε τίμιοι. Γιατί κάνουμε με τα παντελόνια μας. Θα γκρεμιστεί το κτίριο ρε φίλε. Τι τίμιοι είστε. Από πού είστε τίμιοι. Εδώ δεν αφήσατε τούβλο στο δεν είμαστε τίμιοι. Για πες. Ε, πάτα το. Έχουμε κάνει και δεν είμαστε τίμιοι. Ρημάξατε την ομάδα σας. Σοβλάκια στο τσουκάκια τα κάναμε. Τη σύπιατε το. Έκλεισε το φιλικό. Μπόκα Τζούνιο στη Θεσσαλονίκη. Το δικό μου το σπίτι, άμα θέλω το πάζω. Έλα εδώ τώρα. Εσύ που είσαι 18 χρόνων και διαβάζεις τα μισά. Πες. Το σπουδαίο φιλικό του Άρη με την Μπόκα Τζούνιο θα πραγματοποιηθεί. Ναι. Ωραία. Το βράδυ της Πέμπτης η ομάδα της Αργεντινής έδωσε θετική απάντηση στους κιτρίνους και έτσι στις 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί αναμέτρηση. Ωραία. Θα πετάξει στο από Μπουένος Άιρες. Ναι. Λοιπόν. Ο Άρης αναμένεται να επισημοποιήσει την Παρασκευή τη διεξαγωγή του αγώνα. Περιμένουμε Παρασκευή. Περιμένουμε να κάνουμε ανακοίνωση. Τι. Δεν σας έχω ικανούς να το κλείσετε. Αφού λέει ότι η ομάδα. Βρε και να έρθει η Μπόκα Τζούνιορ, φέση θα τη βάλετε. Θα δούμε μετά τα λεφτά πώς θα τα βάλετε. Φέση θα τη βάλετε. Λοιπόν. Είστε, πώς το λένε. Αφερέγγι. Α, αφερέγγι είμαστε. Δεν είστε. Λοιπόν, κάτι ακόμα θέλω να πω. Φτάσουνε 18 χρόνια. Είστε αφερέγγι ή δεν είστε. Δεν είμαστε. Από πόσους παίκτες φάγατε λεφτά τα τελευταία 15 χρόνια. Πολλούς. Από πόσους ψιλικατζίδες, εστιατόρες, προμηθευτές, μάνατζερ φάγατε λεφτά. Από μάνατζερ φάγαμε λεφτά. Προμηθευτές, περιπτεράδες, εστιατόρες. Πόσοι παίκτες περάσαν από τον Άρη. Περίμενε ρε, περίμενε 18 χρόνο. Περίμενε, ξυρίσουν πρώτα με καμιά ζηλέτ και μάθημε να ακούς το Περίμενε να πούμε. Πόσα σπίτια που νοικιάζαν ποδοσφαιριστές τα αφήσατε φέσια. Και τα πλακάκια πήραν. Πληρώσατε καμιά ΔΕΗ. Πληρώσατε κανένα ΙΚΑ. Πληρώσατε κανένα ΤΕΒΕ. Πληρώσατε κανένα ΦΠΑ. Εσύ, Ραπτόπουλε, έξω από το γήπεδο δεν περνάς. Εσύ αυτά πού τα ξέρεις. Πού τα ξέρω εγώ αυτά. Ναι. Έλανε ακόμα γένια. Γιατί δεν τα λες τόσο καιρό αυτά. Εσύ τα ξέρεις. Εγώ όχι, εσύ που τα ξέρεις, γιατί δεν τα λες. Για να τα λέω, τα ξέρω. 18 χρονών είσαι και είμαστε 40 τώρα. Άσε να ξέρουμε 5 πράγματα παραπάνω. Γιατί δεν τα λες τόσο καιρό αυτά. Μα αυτά είναι γνωστά, ρε παιδί μου, τώρα θα τα μάθεις. Πόσο δηλαδή. Καιρό ακούς, ρε παιδί. Πόσο καιρό δηλαδή. Πόσο καιρό. Πολύ καιρό, ακούω 2 χρόνια τώρα. Τι είναι 2 χρόνια. 18 χρονών είσαι και ακόμα. Στον Άρη στα 13 ακόμα, που είναι εθνική, που ακόμα είσαι στο Α, έχεις να γνωρίζεις πράγματα. Λοιπόν, και για το μπάσκετ θα τα πάμε καλύτερα από πέρυσι. Φυσικά θα τα πάμε. Τι? Φυσικά και θα τα πάμε. Τι, θα πουλήσετε καμιά ράβδο χρυσού. Όχι, ρε, θα βάλει ο Γιαννάκη στου καλού πιτσιρικάδε. Θα παίξει με Χριστίδη, με ταλέντα. Άσε, γιατί πιστεύει ότι η ομάδα περσινή είναι καλύτερη από την δεν φετινή. Δεν μου λες τώρα. Τον Μπάουκ θα τον περάσει φέτο. Άνετα. 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 Βέβαια. Κοίτα, εσύ θα ζήσει άλλα 60 χρόνια. Εγώ δεν ξέρω αν ζω του χρόνου. Αν ζω,
Έλα να τα πούμε. Α, αυτό σίγουρα θα δει πρωτάθλημα όμως. Ποιος αυτός? Αυτός ο Μητσιλικάς. Τι πρωτάθλημα θα δει? Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο θα δει πρωτάθλημα. Σε 60 χρόνια. Θα δει σε 60. Εμείς δεν ξέραμε. Καλό βράδυ, μικρή. Γεια σου, 18 χρόνια. Καλό βράδυ. Καλά, φίλια. Να τα λέμε. Ωραίος. 110 του Ολυμπιακού Καρντάσι, επιπλέον 50 ευρώ για αεραστέχνη. Άρα το πιο φθηνό πάει 160 μόνο στο πέτρο. Δεν τα ξέρεις, λέει καλά, λέει 8-17. Η απάντηση από Πειραιά. Η απάντηση από Πειραιά. Εδόθη. Εδόθη. Επόμενος, ναι. Καλημέρα. Καλώς το. Γεια σου, ρε φίλε. Γραπτόπουλε. Μάλιστα. Λοιπόν, θυμάσαι πριν ένα χρόνο τι σου είπα. Από Αμερική σε παίρνω τηλέφωνο. Τώρα σε ξαναπαίρνω μετά από ένα χρόνο. Σου είπα εάν έχεις μάθει κάτι γιατί έφυγε από τον Bronx της Νέας Υόρκης το αφεντικό του Ηρακλή και πήγε στον Κάναδα. Τον ρώτησα πώς να θυμάμαι. Σε θυμάμαι που είπες ήταν, είχε ένα περίπτερο εκεί και δεν πλήρωνε. Σε θυμάμαι. Είναι στο Bronx. Σε θυμάμαι, είχες βγει, ναι, για πέστα πάλι. Γιατί το Bronx είναι το χωριό μου, κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ πήγα πριν από αυτούς. Για πέστα λοιπόν εσύ που μας τα πες και πέρσι, για πέστα. Καναδέζικο δολάριο, για πες μας. Ναι. Άκου, θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα για το φίλο του Παοξή από την Καστοριά. Για τον Καναδό πες, άσε τον Παοξή, μετά θα το πεις. Εγώ είπα για τον Καναδό, ψάχτε να δείτε γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στον Bronx ξανά. Είναι στον Κάναδα. Πες τι, πού χρωστάει. Δεν ξέρω. Mm. Εσείς να το βρείτε, εγώ δεν είμαι Ηράκλειος. Έμαθα κάτι το κογλίβι το ψάχνουν εκεί, κάτι φουσκωτή. Λοιπόν άκου, τώρα κάτι για το φίλο, ναι, το φίλο του Παοκτζή από την Καστοριά, από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν φίλε, όταν ξεπεριμένουμε να γυρίσεις ξανά στη Νέα Υόρκη, μιλάς από την Καστοριά, είναι ωραία να μιλάς. Ξέρεις, είναι... Αν θέλεις να μάθεις, εδώ θα σε περιμένουμε, στη Νέα Υόρκη. Ξέρεις, είναι το παλικάρι, είναι της Φάπος εδώ στη Νέα Υόρκη, τον έχουμε. Πού είσαι τώρα? Στην Καστοριά και βγάζει γλώσσα. Πού είσαι τώρα? Εγώ τώρα είμαι στο Οχάιο και περπατάω. Στο Οχάιο κάνει τζόγκι. Στο Οχάιο κάνει τζόγκι. Πήγα να μαζέψω μήλα. Ναι, Οχάιο. Ποια ομάδα μπάσκετ έχει το Οχάιο? NBA. Το Ohio, δεν κοιτάω μπάσκετ εγώ πρώτα. Καλά δεν έχει μπάσκετ το Ohio. Ήταν να μαζέψουμε λουλούδια. Δηλαδή είσαι από την Αθήνα και λες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Ohio δεν έχει μπάσκετ NBA. Άκου να πω και κάτι άλλο. Ραπτό που λέει. Μάλιστα. Και κάτι άλλο να πω στο φίλο που λέει τους Πειραιώτες Φλόρους. Ναι. Ένα πράγμα θέλω να του πω, ότι σας έχει κάνει, τους έχει κάνει όλους ο Μαρινάκης. Η γιορτή του πατέρα, όταν γιορτάζει την ονομαστική του εορτή ο Μαρινάκης. Φύγε ρε από εκεί πέρα. Αυτός από το Χάιο ξέρεις που είναι. Καρυπίδης όταν ήταν στη Θέρμη. Ναι. Τέτοιο Χάιο είναι γι' αυτός. Πάμε πρώτο τελευταίος για σήμερα. Ο καλημέρα. Χάιο, βέβαια, ναι. Ναι. Έλα φίλε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα ρε Γιάννη από Ευκαρυπία. Ναι. Ηρωνεύεσαι... Κύριε Ραπτόπουλε. Ποιο πράγμα? Τι γιατί πράγμα? Ρε, είναι, για να γυρωνεύει τον Ραπτόπουλο. Τι γυρωνεύομαι? Ποιο? Αυτά που λέει τα. Τι τα. Έπειρα. Κόψε και εσύ λίγο. Έχει το γιατρό δύο. Κόψε κρεατίνη. Ξέρω πως θα γίνει σε 6 μήνες. Κρεατίνη. Τι λαπάς. Τι κρεατίνη. Και για τον Ηράκλη. Τι κρεατίνη, τι λέει αυτό? Κρεοπολείο, ποιο είναι το κρεοπολείο να κόψουμε το κρέας? Δεν κατάλαβα τι είπε, τι κρεατίνη. Τι κρεατίνη που παίρνει στο bodybuilding. Κόψε και εσύ αυτά. Έχουν πολύ κανένα και bodybuilding. Ποιε είναι κι αυτέ? Εσύ πιστεύει ότι εγώ πίνω κρεατίνη δηλαδή? Πώς. Τα λες και τα παινεύεσαι. Είπα εγώ ότι πήρα κρεατίνη. Κάποιο να κόψει κρεατίνη τώρα, δεν ξέρω ποιο όμω. Δεν κόβει τα ναρκωτικά εσύ λόγω που κόβω. Ναι, δεν έχω κανένα. Γιατί εγώ, αν έπαιρνα κρεατίνη, δεν έχω κανέναν. Τι πάθαμε σήμερα. Δεν έχω κλείσει κανέναν, αλλά. Μα κάνει καμιά μυθιά και σπάσει το ρουζούρι να πούμε στα δύο. Προσωπικά δεδομένα. Α, τα δικά μου δεν προσωπικά δεδομένα, τα δικά σου είναι. Ναι. Σε ενοχλώ. Γιατί εγώ σε ένα ενοχλώ. Εσύ είσαι ένα κακομαθημένο. Μάλιστα. Που σάψει ο παππού σου από τη γιαγιά σου και αυτά. Ναι. Και εσύ τι είσαι? Σ' αφήσαν σπίτια του εγώ. Ναι. Η πτωχολογιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και άμα φύγω κι εγώ και κανένα δυο τρεις άλλοι. Ναι. Κάτι σου εδώ με τα γυναικόπαιδα. Εγώ είμαι κακομαθημένος, εσύ είσαι καλομαθημένος δηλαδή. Ναι. Ναι.
Δηλαδή, εγώ έχω 7.000 έσμε, έχει ζήσει τώρα στο Χασίσι, ενώ εγώ είμαι κακομαθημένο και είσαι καλομαθημένο. Που το έριξε στο Χασίσι εσύ και εγώ στα ένσημα, ε. Ναι, καλά. Εντάξει, πες ό,τι θες. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και επειδή σε ένα άλλο ράδιο του Άρη. Τι έκανε. Θέλω να ευχαριστήσω ένα παλικάρι γιατί και εκεί ακούν τη φωνή μου και. Χαίρονται. Ε? Χαίρονται που ακούν τη φωνή σου. Ναι, έχουμε γίνει ράκι εκεί. Μεγάλη χαρά έχουμε. Σουπεριδική. Και μετά. Οργανωμένη, αοργάνωτη. Mm. Εσύ είσαι ανοργάνωτος, είπες όμως. Ευτυχισμένη, δυστυχισμένη. Ναι, είμαι, ναι, εκεί τη σχέση γι' αυτό. Ναι, αλλά τώρα μένεις για τους οργανωμένους. Μήπως παρέκκλεινες. Υπάρχουν, λέω. Mm. Και μην τον ακούς τον Αντόπουλο, την κρεατίνη είναι. Ένα, έφυγε ο Σαωρίδης και έφυγε ο Σκόρδα. Ναι. Και τι θα κάνουμε τώρα. Από έτσι. Τότε που άνοιξε ένα άλλο ράδιο. Ναι. Και πας λίγο να ξεχαστείς. Ναι. Έστω τους ταλκάδες που έχεις. Ναι, έχεις ταλκάδες και βάζεις το ράδιο, ναι. Ναι. Ωραία, ναι. Δεν ακούς κάτι για την αγάπη, αγαπημένη σου ομάδα. Έχεις ναι. Αγάπη, ναι, ωραία, ναι. Παρένθεση, μια χρονιά ήσουν και Ηρακλής, α. Ποιος ήταν Ηρακλής? Μια χρονιά ήσουν και Ηρακλής. Και Άρης ήσουν όπως σε βολεύει. Και ΑΕΚ ήμουν, ό,τι με βολεύει. Και θύλα περιστερών, ναι. Ό,τι με βολεύει με βόρε, φίλε, ναι, το έτσι. Μιλάς εκ του ασφαλούς. Μιλάς εκ του ασφαλούς πάντα. Ναι. Γιατί είσαι ένας κακομαθημένος. Κακομαθημένο, Κώστα. Κάτσε να μάθω γιατί είμαι κακομαθημένος. Κατετιά του παππού σου. Ο παππούς μου τι έκανε. Σε ο Λαζόπουλο, όταν έβγαινε. Ο παππούς μου ήτανε. Δεν το έχεις δει. Εσύ τα ναρκωτικά σε κάποια τα παίρνει σε σχόλιο. Δεν το έχεις δει. Ποιος παππούς, δεν κατάλαβα. Ο Λαζόπουλος παππούς. Ο Λαζόπουλος παππούς μου ήταν. Ο Λαζόπουλος είχε βγει και έκανε σάτυρα. Ναι, και. Έδειξε σε που έλεγε. Τι έκανα. Και παίρνω το τέτοιο του παππού μου να κάνω μια κατετιά. Ναι. Επειδή στην Αθήνα δε του ύψου φάνηκε περίεργο και το χαβαλέ. Αχα. Για το λαλαλα που λέμε εδώ πάνω. Λαλαλα. Τέλος πάντων. Χαίρομαι ρε φίλε που είσαι ευτυχισμένος. Χαίρομαι. Απλά ο Άρης δεν σου δίνει περισσότερη ευτυχία. Δεν σου δίνει αυτή την ευτυχία ο Άρης να χαρίζει λίγο. Θα βαρέσουμε κρεατίνες εδώ πέρα. Ναι. Και κρίμα ναι. Γιατί είσαι οκ. Okay. Μα μην το λες. Είμαι αλλά... και γκέι. Και γκέι. Εντάξει φίλε και γκέι. Αλλά... Ναι. Αυτοκαταστρέφεσαι μόνος σου για σε όλη την πόλη, γιατί είμαστε χωριό. Ναι. Γιατί μιλάς εκ του ασφαλούς. Του ασφαλούς όταν λες τι εννοείς δηλαδή. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Μόνος σου έξω. Ναι. Δεν πας. Ναι. Δεν να. Πας εκεί που σε παίρνει. Ναι. Πού να πάω δηλαδή. Πού να πάω που δεν με παίρνει. Πού θα λέω σκοτούς, άλεμος. Πού να πάω δηλαδή που δεν με παίρνει, πού να πάω δηλαδή, που, για πες. Πού πάω και με παίρνει και πού πρέπει να πάω που δεν με παίρνει για να καταλάβω. Για και πού πάει για να τον πάρουμε όλοι μαζί. Μόνος σου, ναι. Μόνος σου. Ναι. Δεν σε παίρνει πουθενά. Δηλαδή εγώ κυκλοφοράω κρυμμένος. Πας εκεί που σε παίρνει. Ναι. Εκεί που έχει κονέ γνωστούς. Ναι. Εσύ πας εκεί που δεν έχει κονέ δηλαδή. Αλλού, δεν θα πας μόνος. Και πάνε με τον αλέφαντο. Ναι, πάει με τον κονέ στην άκρη. Κάτσε να μάθουμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι εκεί με τον αλέφατο με τα Playmobil. Ναι. Πάντε παίξε εκεί Playmobil. Και παριστάνει και το μάγκα και τέτοια. Και. Απ' τη μία μαγιά σου, ναι. Απ' την άλλη. Την άλλη. Να σέβεσαι. Ναι. Και το χωριό εδώ πάνω. Και ο χωριό. Έτσι θα. Το κομμάνα εδώ του Βορρά. Δεν σε κλαίω, δεν με πιάνουν τα κλάματα με τη φτωχομάνα. Ποια Θεσσαλονίκη γενικώς. Ποια Θεσσαλονίκη βρε τρίπχη. Ποια Θεσσαλονίκη που έχετε ρημάξει τον Άρη. Έχετε ρημάξει τον Ηρακλή. Και άμα δεν ήταν αυτός ο Φουκαράς ο Σαββίδης σε εισαγωγικά θα τον πάω γάμα εθνική. Άφηγε από εδώ πέρα με ράβει τα αίματα και ανέβει κρεατινίνη μου στα 10 να πούμε. Φύγε. Αύριο θα με ρίξεις περισσότερα. Φύγε. Παλιά ποιον είχε γκόμενο. Ποιον είχα γκόμενο.
Είμαι και γκέι. Είσαι και γκέι. Τελείωσε. Να κόψουμε την κρεατινίνη. Τώρα τι να κόψουμε δεν ξέρω. Τον αργιά. Πάπα εκεί. Ευτυχισμένα δεν. Εκεί στο ρέμα στην Ευκαρπία, εκεί τι πράγματα φυτρώνει εκεί πέρα. Εκεί. Τι χόρτα μυρίζουν. Γιάννη και στρατόπεδο που έχει οδεί εκεί πέρα η αστυνομία των οδεί. Τι πράγμα. Κάτι βρωμόδεντρα έχει εκεί πάμε πέρα. Στο, πάμε στον τελευταίο ακροατή για σήμερα. Ναι. Κρεατινίνη βαράνε εκεί. Έλα, καλησπέρα. Καλώ τώρα. Καθαρό μακρύ. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά, καλά, εσύ. Ψυχιατρίο, ρε, πε την εκπομπή. Ρε. Άρα, πού τα πράγματα. Μια χαρά είναι ο άνθρωπο. Α τον να εκφραστεί. Άμα ήταν ο κόσμο, θα τον έκανε. Ξέρει ποιο είναι εγώ. Είναι ωραία, ρε, είναι ωραία. Μια χαρά είναι να εκφράσει τον άνθρωπο. Άρα, ψυχολογία. Απλά να καταλάβουμε πού το πάει. Ωραία. Κοίτα να δει τώρα για το θέμα των εισιτηρίων των διαρκεία. Για πάνε λίγο, γιατί είμαι λίγο αδιάβαστο εδώ και ζητώ συγγνώμη. Ναι, 26. 26.000 το ρεκόρ το έχει η ΑΕΚ όταν έφερε το Ριβάλτο. 26.000. Στην Ελλάδα, έτσι, το 26.000. Στην Ελλάδα, ναι, 26.000. Ζητώ συγγνώμη, έχω άγνοια σε αυτό. Όχι, δεν είναι. Δεν το έψαξε, α πούμε, το παραμέλησα. Δεν υπήρχε κάτι πάνω σε αυτό, δεν υπήρχε λόγος να... Αυτό είναι το ρεκόρ. Τι άλλο ήθελα να σου πω τώρα, είδα αλέφαντο στον δρόμο, στην Πειραιώς, πήγαινε για Τελεσίτη. Τελεάστη, πώς το λένε αυτό. Πότε, τη Δευτέρα. Ναι, έχει καινούριο αυτοκίνητο. Δεν τον είδαμε τον Μπιάνκι, τον είδαμε ένα πιο καινούριο αλλά μικρό αυτοκίνητο. Το έδωσε το Σεϊτζέντο. Ένα μικρό ασημί είχε, το οποίο μικρό όπως και αυτό, ξέρεις μικρό. Του λέω, κύριε Αλέφαντε, του λέω, τι ωραίο αυτοκίνητο, έκανε δεξιά μου, το έδειξε. Το προηγούμενο. Δεν στη αμαξάρα έχω. Άκου να σου πω,